έκλεισε γιατί είναι καλό σας απόγευμα. Με αφορμή το γεγονός ότι βρίσκεται εδώ από την Αθήνα ο συγγραφέας του βιβλίου «Κόκκινο χαλί για τον Αντίχριστο, ο πατέρας Δαβίδ». «Κόκκινο χαλί για τον Αντίχριστο» και τα γεγονότα που ξεδιπλώνουν αυτό το κόκκινο χαλί, να το βιβλίο. Η παρουσίαση θα γίνει, θα μας δώσει τις πληροφορίες ο πατέρας Δαβίδ. Τον φιλοξενούμε λοιπόν σε αυτό το πρόγραμμα, το δικό μας πρόγραμμα, θα τον ακούσουμε με ποιο τρόπο στηρίζεται όλο αυτό και έχει μια έτσι, πολύ μεγάλη αναγνωστική επιτυχία το συγκεκριμένο βιβλίο και στη συνέχεια του προγράμματος εμείς θα δεχτούμε τα δικά σας τηλεφωνήματα. Πατέρα Δαβίδ, καλώς ορίσατε από την Αθήνα. Ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση. Χαίρομαι που είμαι κοντά σας σήμερα. Και εμείς χαιρόμαστε. Βρίσκεστε εδώ για να γίνει μια παρουσίαση αυτού του βιβλίου. Ναι. Πότε θα γίνει η παρουσίαση, γιατί θα είναι κόσμος που θα αναμένει να παρακολουθήσει. Το βιβλίο θα παρουσιαστεί αύριο, με τη χάρη του Θεού, στο Σολώνιον βιβλιοπωλείο. Είχαμε μια πρόσκληση από εκεί για να μπορέσει να το γνωρίσει καλύτερα και ο κόσμος της Κύπρου. Γιατί είχε μεγάλη αποδοχή και από το κοινό εδώ, από τη στιγμή που ήρθε. Είναι κάποιοι μήνες από τον καιρό που κυκλοφόρησε στην Ελλάδα. Περνάει τώρα σε τρίτη έκδοση και η αλήθεια είναι ότι υπάρχει μια πολύ διάχυτη ανησυχία στον πνευματικό κόσμο και όταν λέω πνευματικό δεν εννοώ τον επιστημονικό, εννοώ κυρίως θεολογικά τον πνευματικό κόσμο, τους ανθρώπους που αγαπούν τον Χριστό και την πίστη μας. Θα πάμε στα επιμέρους. Εγώ θέλω να κρατήσω λίγο στο Σολώνιο λοιπόν, εδώ στη Λευκωσία. Ναι. Για όσους θέλουν να έρθουν να παρακολουθήσουν τη διάλεξη, την παρουσίαση, ποια ώρα γνωρίζετε. Αύριο στο Σολώνιο λοιπόν στις 6 ώρα το απόγευμα. 6 ώρα το απόγευμα. 6 το απόγευμα. Και είναι ευπρόσδεκτος οποιοδήποτε θέλει να παρακολουθήσει. Είναι ευπρόσδεκτος ο κόσμος και θα κουβεντιάσουμε και όλα τα θέματα αυτά και θα παρουσιαστεί για ποιο λόγο είμαστε στους εσχάτους καιρούς. Είμαστε. Και βεβαίως και ποια είναι τα σημάδια, τα πολύ καθαρά, τα οποία μας κάνουν πια να μην αμφιβάλλουμε. Φυσικά αυτό το βιβλίο γράφτηκε με το σκοπό να δώσουμε μια ημερομηνία για την εμφάνιση του Αντιχρίστου ή της Δευτέρας Παρουσίας. Δεν ήταν αυτός ο σκοπός, αλλά ο σκοπός ήταν να ηχήσει σαν πνευματικό συναγερμός για όλους αυτούς οι οποίοι ακούνε το λόγο του Χριστού που μας λέει αγρυπνείτε και γρηγορείτε και να τα σημάδια των καιρών της Δευτέρας Παρουσίας μου. Τα σημάδια αυτά εγώ θεωρώ ότι τα βλέπουμε σήμερα. Για να καταλάβω. Αυτά τα σημάδια είναι σημάδια ότι έρχεται ή ήρθε ο Αντίχριστος ή ότι έρχεται η Δευτέρα Παρουσία ή αυτά τα δύο πάνε μαζί. Όπως το είπατε, αυτά τα δύο πάνε μαζί. Γιατί ο Αντίχριστος δεν θα είναι τίποτε άλλο. Πολλοί νομίζουν ότι είναι ένα οποιοδήποτε είδους θηρίο, εν πάση περιπτώσει. Δεν ξέρω πώς το φαντάζεται ο καθένας, γιατί πράγματι θηρίο είναι η ονομασία που αναφέρει η Αποκάλυψη. Αλλά θα είναι απλώς ένας ηγέτης που θα κυβερνήσει όλο τον κόσμο. Άρα έχουμε κάποια σημάδια ή κάποιες περιγραφές μέσα από ποια, μέσα από πού πηγάζουν. Από την Αγία Γραφή το ένα. Ωραία. Λοιπόν, πηγάζουν ναι. Από την Αγία Γραφή. Από την Αποκάλυψη του Ιωάννη. Από την Αγία Γραφή γιατί όλες οι προφητείες περί των εσχάτων και από τους προφήτες της Παλαιάς Διαθήκης και από τα Ευαγγέλια και από την... από τις Επιστολές, από τον Απόστολο Παύλο. Μιλούν ότι βεβαίως. Θα γίνει έλευση αυτού του Αντίχριστου. Η καθολική επιστολή του Ιωάννου, μέχρι και την Αποκάλυψη βεβαίως, έχουν κοινή διδασκαλία περί του τι θα συμβαίνει τον καιρό της Δευτέρας Παρουσίας λίγο πριν το τέλος. Ο Αντίχριστος λοιπόν είναι αυτός ο οποίος θα οδηγήσει την ανθρωπότητα στο τέλος. Και ουσιαστικά είναι μια αντίχριστη ανθρωπότητα η οποία θα κυβερνηθεί από τον Αντίχριστο. Μας λέτε λοιπόν ότι όποιος πιστεύει. Όποιος έχει αυτή την πίστη, την χριστιανική, όποιος διαβάζει αυτά τα βιβλία, τα συγκεκριμένα, η Αγία Γραφή και ό,τι περιλαμβάνεται μέσα σε αυτήν, μέχρι και την Αποκάλυψη, δεν μπορεί παρά να ασχοληθεί με το θέμα του Αντίχριστου. Φυσικά, γιατί η εσχατολογία είναι, διαπνέει ολόκληρη την Αγία Γραφή. Τι σημαίνει εσχατολογία. Εσχατολογία σημαίνει ότι το όραμα που έχουν οι φωτισμένοι από το Άγιο Πνεύμα άνθρωποι που μας μιλούν για το πόσο ο Θεός έχει καθορίσει τα πράγματα ώστε όχι να τελειώσει αυτόν τον κόσμο, αλλά να τον ανακαινήσει. Δηλαδή, να φτάσουμε στην ολοκλήρωση, στο σκοπό για τον οποίο δημιουργήθηκε ο άνθρωπος. Ο άνθρωπος δημιουργήθηκε ελεύθερος μέσα στον Παράδεισο.
αυτό που ζούμε τώρα, σύμφωνα με τη θεολογία της πίστης μας, είναι μεταπτωτική κατάσταση. Είναι πέρα από την κόλαση, αν με είναι ρωτάτε. Είναι κατώτερο από αυτό για το οποίο μας προορίζει ο Θεός. Ωραία. Πριν πάμε να αναλύσουμε... Και ο Θεός θα ανακαινήσει ξανά τον κόσμο. Πριν πάμε... Επομένως, για να το καταλάβουμε ένα λεπτό, ήθελα να πω αυτό, ότι ο Θεός μας λέει ότι για να φτάσουμε στην Ανάσταση θα περάσουμε από Σταύρωση. Ο Αντίχριστος είναι η Σταύρωση της ανθρωπότητας. Και η ανθρωπότητα αυτή τη Σταύρωση πρέπει να την περάσει για να φτάσει στην Ανάσταση. Βεβαίως... Μισό λεπτό. Ναι. Γιατί θέλω τα πράγματα να είναι λίγο πιο απλά. Ναι. Εσείς έχετε αυτή την θεολογική τεράστια γνώση και βεβαίως είστε ένας πατέρας, ένας ιερέας της Εκκλησίας μας που έχει γράψει ένα πολύ σημαντικό βιβλίο. Θα με αφήσετε λίγο να σας κάνω εγώ τις ερωτήσεις για να μπορέσουμε να συναντηθούμε. Γιατί μιλούμε τώρα σε ένα κόσμο, απευθυνόμαστε σε ένα κοινό που ενδιαφέρεται για αυτό το βιβλίο και είναι σημαντικό να αντιληφθούμε γιατί πράγμα μιλά και γιατί πρέπει να μας ενδιαφέρει. Πολύ ωραία. Λοιπόν, πριν πάμε σε οτιδήποτε σχετικά με το θέμα, επειδή υπάρχουν πάρα πολλά τηλεφωνήματα και πρέπει να επικοινωνήσω με τους τηλεθεατές, θα πούμε ότι θα παίρνουμε τηλεφωνήματα στο δεύτερο μέρος της εκπομπής. Εάν θέλετε να θέσετε ερωτήσεις, θα παίρνετε από τώρα στο 77 77 10 88, και η παραγωγή, οι συνάδελφοι με σειρά προτεραιότητας θα έρθουμε στο δεύτερο μέρος για να απαντήσουμε όλα σας τα τηλεφωνήματα. Οπότε, παρακολουθώντας αυτή τη συζήτηση τώρα με τον πατέρα Δαβίδ, εσείς μπορείτε να παίρνετε και θα αφήνετε τα στοιχεία σας για να επιστρέφουμε πίσω και να επικοινωνούμε ξανά μαζί σας. Πατέρα Δαβίδ, πάμε από την αρχή. Mm-hmm. Είπαμε λοιπόν ότι σύμφωνα με την πίστη μας υπάρχουν αυτά τα στοιχεία μέσα στα συγκεκριμένα βιβλία. Είπατε μόλις τώρα πριν μιλήσω με τους θεατές... Το οποίο βεβαίως τα εξηγούν και οι πατέρες της Εκκλησίας μας. Και έχουμε την εμπειρία των πατέρων και των Αγίων μέχρι και του 20ου αιώνα, μέχρι και στην εποχή μας, οι οποίοι όλοι τους έχουν κοινή διδασκαλία περί του Αντιχρίστου και μας λένε ότι ο κόσμος πράγματι θα φτάσει στην εποχή του Αντιχρίστου και αμέσως μετά έχουμε την ένδοξη Δευτέρα Παρουσία του Χριστού, όπως ακριβώς το λέμε και στο πιστεύω, προσδοκώ Ανάσταση νεκρών και ζωή του μέλλοντος αιώνα. Άρα μας λέτε ότι αυτή η έλευση του Χριστού και η Ανάσταση των νεκρών μας θα γίνει πολύ πολύ σύντομη. Βεβαίως, γιατί και η διάρκεια της ηγεσίας, της παγκόσμιας ηγεσίας αυτής, που θα είναι απόλυτα αντίχριστη και θα έχει αυτό τον παγκόσμιο ηγέτη, που θα τον ονομάσουν Μεσσία και η παράδοση της χριστιανικής μας πίστης τον ονομάζει Αντίχριστο, γιατί θα δράσει αντίθετα με τον Χριστό. Παρ' όλα αυτά θα έχει ένα ευγενικό πρόσωπο και θα είναι πολύ μικρή σε διάρκεια. Ο χρόνος της ηγεσίας θα είναι πολύ μικρός. Ναι. Μας λέει ξεκάθαρα ότι θα είναι 3,5 χρόνια. Άρα έχουμε στοιχεία συγκεκριμένα. Βεβαίως. Πείτε μας αυτά τα στοιχεία τα συγκεκριμένα, όπως αυτό που παραθέσατε μόλις τώρα. Δηλαδή, 3,5 χρόνια. Το άλλο είναι ότι θα είναι όμορφο. Ένα όμορφο πλάσμα. Ναι. Δεν θα είναι ένα περίεργο, όπως πολύ... Πριν από αυτό, θέλω να σας πω, για να μην γίνει παρεξήγηση, γιατί ξέρετε ότι ο διάβολος μας βάζει να παρεξηγούμε πολύ σημαντικά πράγματα για να μην έχουμε καθαρό νου. Θέλω να πω ότι σκοπός μας και με το βιβλίο αυτό, το κόκκινο χαλί, αλλά και με κάθε λόγο που γίνεται περί Αντιχρίστου, δεν είναι να τρομάξουμε, αλλά είναι να είμαστε σε αφύπνιση και να μην βρισκόμαστε σε αδιαφορία. Δηλαδή, η χριστιανική στάση είναι ούτε αδιαφορούμε, ούτε τρομάζουμε. Βρισκόμαστε σε γνώση, την οποία μας την έχουν δώσει ο Θεός και οι Άγιοι μας, και ξέρουμε τι θα μας συμβεί, ούτως ώστε να είμαστε έτοιμοι. Βεβαίως, αυτό το έτοιμοι το ακούμε εδώ και αιώνες. Δεν είναι η πρώτη φορά που λέμε ότι πρόκειται να γίνει η έλευση αφενός του Αντιχρίστου και σε μετέπειτα στάδιο του ίδιου του Χριστού μας. Οπότε μπορεί κανείς πολύ εύλογα να πει γιατί το λέτε ότι θα συμβεί τώρα. Εδώ και αιώνες αυτό αναμένεται. Η ετοιμότητα χρειάζεται ανά πάσα στιγμή στον άνθρωπο. Γιατί? Γιατί δεν ξέρουμε ποια ώρα θα φύγουμε από αυτή τη ζωή. Και την ώρα που ο άνθρωπος φεύγει από αυτόν τον κόσμο, δεν έχει πια ευκαιρία μετάνοιας. Επομένως, έχει φτάσει στο σημείο της Δευτέρας Παρουσίας ως προς τις ευκαιρίες του για να σωθεί. Σε αυτή τη ζωή μας δίνονται αυτές οι ευκαιρίες. Επομένως, η ετοιμότητα δεν έχει να κάνει με την παρουσία του Αντιχρίστου μόνο. Έχει να κάνει
με την ίδια την κρίση της ψυχής μας. Άρα, είτε πιστεύουμε είτε δεν πιστεύουμε ότι πρόκειται να υπάρξει αυτή η έλευση του Αντιχρίστου και αμέσως μετά τη δεύτερη παρουσία του Χριστού μας, εμείς πρέπει να είμαστε σε ετοιμότητα, γιατί φαίνεται ότι μπορεί και να έχει τελειώσει ο χρόνος αυτός που μας παρέχεται για μετάνοια. Ακριβώς. Το κατάλαβα σωστά. Ακριβώς, θα το θέσω λίγο πιο απλά για να το καταλάβουμε. Ο χρόνος που μας δίνεται για μετάνοια είναι αυτή η ζωή. Εμένα δεν με ενδιαφέρει τώρα αν ο Αντίχριστος θα έρθει αύριο ή αν θα έρθει μετά από πολλά πολλά χρόνια. Mm-hmm. Με ενδιαφέρει πρωτίστως να είμαι έτοιμος ανά πάσα στιγμή, mm-hmm. γιατί πεθαίνω και θα παραδώσω την ψυχή μου στο Θεό. Ωραία. Πριν πάμε σε Όμως, θα μου πεις γιατί τότε κάνεις λόγο για τον Αντίχριστο. Γιατί τώρα έχουμε φτάσει σε μια εποχή κατά την οποία η γενιά μας είναι πολύ πιθανό ότι θα οδηγηθεί στο τέλος. Θέλω να μου δώσετε στοιχεία, γιατί το πιστεύετε αυτό, γιατί το έχετε καταγράψει αυτό πω στο βιβλίο. Όσο πιο απλά μπορώ. Γιατί αυτή η γενιά είναι τώρα εκεί απάνω στο σημείο που θα δει τον Αντίχριστο. Θα σας τα πω όσο πιο απλά μπορώ, χωρίς να τα αναλύσω μέσα από την Αγία Γραφή, γιατί αυτό, όχι, θα ήθελε, αυτό δεν με ενδιαφέρει. Θα ήθελε πάρα πολύ χρόνο. Όποιος θελήσει να το δει και να το διαβάσει. Και αύριο στο Σολόνιο όσοι θέλουν να μπορούν να έρθουν και θα ακούσουν πολύ περισσότερα και μπορούν να ρωτήσουν και να ακούσουν και πράγματα που θα τους ενδιαφέρουν και ο καθένας να ρωτήσει και τι θέλει. Λοιπόν, αλλά το ερώτημα είναι λοιπόν, γιατί πολλοί λένε και ότι επαναλαμβάνονται τα σημεία. Λοιπόν, εγώ θα σας πω, δεν επαναλαμβάνονται. Αυτά που βλέπουμε σήμερα είναι πρωτοφανή. Δηλαδή. Ακόμα και αυτά που νομίζει κανείς ότι επαναλαμβάνονται, σήμερα έχουν ιδιαίτερα χαρακτηριστικά που δεν υπήρχαν ποτέ στην ιστορία της ανθρωπότητας. Ό,τι μπορεί ο νους μου τώρα να σας δώσει. Αυτή τη στιγμή έχουν αναπτυχθεί όπλα που αν μπουν σε χρήση είναι ικανά τη γη να τη διαλύσουν και όχι μόνο μία φορά. Λοιπόν, είμαστε σε μια διεθνή κρίση. Στη Μέση Ανατολή έχουν μαζευτεί τόσα πράγματα. Αυτά πληρώνονται κάθε μέρα. Ξέρουμε από την ιστορία ότι μετά από την κρίση την οικονομική συνήθως έρχεται πόλεμος. Αν αυτά τα όπλα μπουν σε χρήση τώρα, πιθανότατα θα είναι ανεξέλεγκτο και θα δημιουργήσει ακριβώς αυτό το οποίο βλέπουμε μέσα στην Αποκάλυψη. Την καταστροφή δηλαδή και της φύσεως και της ίδιας της ανθρωπότητας. Θα τυναχτεί, όπως μας λέει και ο προφήτης Ισαΐας ακόμα, τόσο παλιά, θα τυναχτεί, λέει, η γη σαν την ελιά. Τι μένει πάνω όταν τυνάζει την ελιά, αυτό θα μείνει από την ανθρωπότητα, στη συντέλεια, κοντά στις μέρες του τέλους. Λοιπόν, τα όπλα σήμερα είναι όπλα καταστροφής απίθανα. Είναι όπλα πολέμου βιολογικού. Μπορούν να τελειώσουν μια πόλη μέσα σε δευτερόλεπτα. Μην μου πείτε ότι αν αυτή τη δυνατότητα την είχε, ας πούμε, στο Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο, ο Χίτλερ και οι αντίπαλοι του, η γη θα ήταν όπως την ξέρουμε σήμερα. Υπήρχε η ατομική βόμβα από όπου και χρησιμοποιήθηκε και είδαμε τα σύνορα. Η ατομική βόμβα ήταν η αρχή του μεγάλου κακού. Σήμερα υπάρχουν πολύ, πολύ μεγαλύτερα κακά και με πολύ ευκολότερο τρόπο. Άρα, είναι η πείνα, είναι η αρρώστια, είναι η κορύφωση της αμαρτίας. Η πείνα, ας πούμε, γιατί είναι. Ναι. Η πείνα γιατί είναι σημείο των καιρών σήμερα, εφόσον πείνες είχαμε σε όλη την εποχή του παρελθόντος. Ή αρρώστιες. Γιατί σήμερα είναι ανθρωπογενής. Με την έννοια πια ότι είναι πολιτική επιλογή να μην ταΐζουν δισεκατομμύρια ανθρώπους που θα μπορούσαν να σωθούν πάρα πολύ εύκολα. Τι θέλετε να σας πω, ένα παράδειγμα απλό. Όταν η Αμερική έχει αυτή τη στιγμή 600 δισεκατομμύρια ετήσια έξοδα για εξοπλισμούς, πόσο ήθελε για να σωθεί μια Αφρική. Είναι λοιπόν πολιτική επιλογή η πείνα σήμερα. Επίσης οι παγκόσμιοι οργανισμοί αφήνουν τον κόσμο να πεθάνει και το κάνουν Με πολύ μεγάλη ψυχραιμία. Μέσα από τα λεγόμενά σας, δεν είναι μόνο θέμα ότι έχουμε φτάσει εκεί όπου υπάρχει πόλεμος, πείνα, βιολογικά όπλα, αρρώστια, σεισμοί, φυσικές καταστροφές κτλ. Κτλ. Είναι ότι γίνονται όλα αυτά που είπατε με ανθρώπινη υπετιότητα. Αυτό, ότι αποφασίζεται από ένα κέντρο εξουσίας. Γίνονται με ανθρώπινη υπετιότητα και αποφασίζονται, όπως λέτε, από κέντρα εξουσίας. Άρα, λοιπόν, εκεί σήμερα γίνεται σεισμικός πόλεμος. Είναι απόλυτα γνωστό. Όλοι οι επιστήμονες που ασχολούνται με αυτά τα ξέρουν πάρα πολύ καλά. Λοιπόν, υπάρχει τρόπος σήμερα να κάνουν σεισμό με λεπτομερή επιτυχία και ακριβώς εκεί που το θέλουν. Πολλοί, ας πούμε, έχουν κυκλοφορήσει και τα σενάρια για τα τσουνάμι τα πρόσφατα και στην Ιαπωνία και στην Ινδονησία, ότι δεν είναι καθόλου φυσικά φαινόμενα.
και το βλέπεις και εκ του αποτελέσματος, το τι γίνεται στην οικονομία μετά. Δηλαδή, είδαμε τι γινόταν στη Φουκουσίμα, είδαμε τι γινόταν μετά, πώς μπήκαν οι πολυεθνικές μέσα στις χώρες αυτές της Ινδονησίας. Άρα, φαντάζεσαι λοιπόν, ότι όλο αυτό είναι ένα σχέδιο. Έχουμε σεισμούς, λοιπόν. Ναι. Ο Χριστός μας λέει ότι θα γίνουν σεισμοί στο τέλος. Ωραία, γινόντουσαν και άλλοτε σεισμοί. Αλλά τώρα οι σεισμοί γίνονται γιατί τους κάνει ο άνθρωπος. Επίσης, οι αρρώστιες. Μας λέει αρρώστιες. Και πάντοτε είχαμε αρρώστιες και επιδημίες. Και μην μου πείτε ότι ο 20ος αιώνας έφερε και φάρμακα που τα θεράπευσε σχεδόν όλα. Αλλά σήμερα βρεθήκαμε ανάμεσα στην απειλή του ιού και την απειλή του εμβολίου. Γιατί έχουμε για πρώτη φορά στην ιστορία ιούς που δημιουργούνται στα εργαστήρια και διοχετεύονται στο περιβάλλον. Και μας δίνουν μετά τα εμβόλια, μας λέτε, για να πουλήσουν αυτοί τα εκατομμύρια και για να τάχα μου να προστατεύσουν. Είναι γνωστά. Λοιπόν, είναι εικασίες βεβαίως όλα αυτά. Δεν έχει τίποτα αποδειχθεί και αυτό είναι ακόμα πιο ανησυχητικό. Γιατί πράγματα τα οποία αιωρούνται, δίχως να υπάρχουν αποδείξεις, σημαίνει αυτό που λέει, εγώ θα το πω με την απλή γλώσσα του Χατζηδάκη. Όταν λέει συνηθίζεις το θηρίο, πρέπει να σε ανησυχεί γιατί αρχίζεις και του μοιάζεις. Mm-hmm. Όλα αυτά που συμβαίνουν γύρω μας, και ο ξεφτελισμός και των ηθών μας, ο ξεφτελισμός των συνηθιών όπως τα γνωρίζαμε, η καλοσύνη, οι ανθρώπινες αξίες, έχουν φτάσει δάπεδο. Έχουν ταυτιστεί με το δάπεδο. Πολύ ωραία. Εγώ χαίρομαι που το διατυπώνετε έτσι, γιατί αυτό το αισθανόμαστε όλοι. Η αλλαγή των ηθών και ο ξεφτελισμός των ηθών και η απεμπόληση της χριστιανικής ηθικής είναι και αυτό από τα σημεία των καιρών που αναφέρεται σαφέστατα στην Αγία Γραφή. Θα αλλάξει, λέει, καιρούς και νόμο. Βλέπουμε σήμερα, δηλαδή πάρτε από τα ημερολόγια, από τι θέλετε να πρωτοπιάσω. Στα ημερολόγια σήμερα πια παντού βλέπουμε να φεύγουν όλες οι παραδοσιακές γιορτές και να έρχονται οι παγκόσμιες γιορτές, οι οποίες δεν έχουν ούτε ουσία ούτε νόημα. Και η παγκοσμίωση σας ανησυχεί με αυτό. Η παγκοσμιοποίηση είναι ένα πολύ μεγάλο σημείο, ναι. Με την έννοια ότι ο Αντίχριστος θα κυβερνήσει, όπως ξέρουμε από όλες τις προφητείες και τις παραδόσεις των Αγίων μας, θα κυβερνήσει σε όλο τον κόσμο. Άρα τον διευκολύνει η παγκοσμιοποίηση. Φυσικά τον διευκολύνει η παγκοσμιοποίηση, γιατί γι' αυτό το λόγο έγινε. Mm-hmm. Η παγκοσμιοποίηση έγινε γιατί σήμερα ζούμε το τέλος των εθνών. Υπενήσεστε ότι μπορεί να είναι ένα σχέδιο πλανητικό απάνω στο οποίο ακουμπά μπορεί όχι ένας, μπορεί μια ομάδα ανθρώπων όπου θα θελήσουν να κυβερνήσουν μέσα από την τρομοκρατία και τον φόβο που ενσπείρουν τον κόσμο μας. Αυτό είναι η έλευση του Αντίχριστου. Θα μπορούσε κανείς να το δει και από αυτό. Αυτό είναι ένα κομμάτι του συνόλου. Το βασικό είναι ότι περνάει μέσω των δανεισμών αυτή τη στιγμή σε όλη τη γη η κυριαρχία από τους λαούς στους δανειστές. Ναι. Που οι δανειστές είναι μια χουφτά άνθρωποι, ένα καρτέλ τραπεζικό, ένα καρτέλ πολυεθνικών εταιριών, οι οποίοι σήμερα δανείσουν, έχουν δανείσει και την Κύπρο εδώ, την Κύπρο μας, τη μεγάλο νησό μας, και την Ελλάδα μας, η οποία βρίσκεται στο μάτι του κυκλώνα, αλλά και τόσες άλλες χώρες, και στην Ευρώπη και στον κόσμο ολόκληρο. Άρα μας λέτε ότι είναι ένας τρόπος να επιβληθούν. Δεν υπάρχουν, ναι. Οικονομολόγοι τα λένε. Εγώ ναι. Δεν είμαι οικονομολόγος, αλλά έκατα και τους μελέτησα. Συμπίπτουν μαζί με αυτή την έλευση. Είδα ότι οι χώρες σήμερα έχουν φτάσει στο σημείο να μην έχουν έλεγχο των οικονομικών τους. Το είπε ο Σίμον Πέρες, ο πρόεδρος του Ισραήλ, στο Μέγκα, μπροστά στον δημοσιογράφο, ο οποίος κούναγε το κεφάλι του σαν αυτά να μας είναι γνωστά. Και εγώ δεν μπορώ να καταλάβω γιατί θα έπρεπε να μας είναι γνωστά, αλλά. Όταν το λέει ο πρόεδρος του Ισραήλ, μπορείτε εσείς να πείτε ότι είναι συνωμοσιολογία. Λοιπόν, όταν σου λέει ο πρόεδρος του Ισραήλ ότι αυτή τη στιγμή σε όλο τον κόσμο, εκείνο που γίνεται δεν είναι αλλαγή στις χώρες της Μέσης Ανατολής, αλλά είναι αλλαγή σε όλες τις χώρες του κόσμου, είπε. Και μάλιστα η αλλαγή αυτή θα φέρει μακροπρόθεσμα μεγάλη ωφέλεια στο κράτος του. Και εκείνο που συμβαίνει στις χώρες του κόσμου είναι ότι δεν έχουν πια έλεγχο των οικονομικών τους. Και ο έλεγχος έχει περάσει στις τράπεζες. Και κατ' επέκταση έχουμε παγκόσμιο οικονομικό σύστημα, γι' αυτό βλέπετε και όλοι, ακόμα και ο Πάπας, να μιλάει για πέρασμα σε παγκόσμια κυβέρνηση. Έχουμε λοιπόν παγκόσμια οικονομία, παγκοσμιοποιημένη οικονομία αν θέλετε, αλλά όχι παγκόσμια κυβέρνηση ακόμα. Γιατί κρατάμε τις εθνικές κυβερνήσεις σαν μια βιτρίνα δημοκρατίας, η οποία τελικά οπωσδήποτε θα καταρρεύσει κάποια στιγμή. Άρα, πατέρα Δαβίδ, αντιλαμβάνομαι ότι υπάρχουν κάποια σημεία των καιρών που αναγράφονται και το περιγράφουμε και στο βιβλίο σας,
που οδηγούν κάποιον στο συμπέρασμα ότι μπορεί να είναι αυτό η έσχατη κερί. Να μας οδηγούν σε αυτό που είναι γνωστό μέσα από την πίστη μας ως έσχατη κερί. Θα ήθελα πριν φτάσουμε να αναλύσουμε περισσότερο, να μου πείτε τι εικόνα. Θα έχουμε και κάποιες εικόνες οπτικές, όπως έχουν ζωγραφίσει. Αν μπορούμε να τις βλέπουμε όση ώρα θα μιλάμε με τον πατέρα Δαβίδ. Πώς θα είναι αυτός ο Αντίχριστος? Έχουμε σημάδια που να μιλάει κανείς μέσα στην γραφή, ή ακόμα και ο Άγιος Παΐσιος είναι γνωστό ότι έχει ασχοληθεί με αυτό, βεβαίως, με την εσχατολογία, ναι, σχετικά με το ποιος θα είναι επιτέλους αυτός ο Αντίχριστος, πώς θα μοιάζει. Ναι. Θα είναι Έλληνας, έχουμε εθνικότητα, έχουμε ηλικία, μας είπατε ότι θα έχει κέντρο εξουσίας, θα ασκεί εξουσία. Να ακούσουμε. Λοιπόν, ο Αντίχριστος κατά την Αγία Γραφή θα είναι ο άνομος, ο κατεξοχήν άνομος. Τον ονομάζει έτσι κυρίως ο Απόστολος Παύλος στη δεύτερη προς Θεσσαλονικής επιστολή του, όπου μιλάει ακριβώς για τις ημέρες του και για το πώς θα ανέλθει στην εξουσία. Άνομος λοιπόν, και θα είναι αυτός ο οποίος θα πλανήσει τον κόσμο. Πώς θα τον πλανήσει? Θα τον πλανήσει με το να τον κάνει να πιστέψει ότι είναι ο ίδιος ο Χριστός. Για παράδειγμα, για τους χριστιανούς. Φυσικά θα παρουσιαστεί ως νέος Μεσσίας, για να το πω πιο σωστά. Τώρα μου φαίνεται και πολύ παράξενο να έρθει κανείς και να πει είμαι ο νέος Χριστός, και εγώ και εσείς να πιστέψουμε και ο κόσμος όλος ότι πρόκειται για τον Χριστό. Δηλαδή, πιο πολύ μου φαίνεται ως αίρεση αυτό. Ακούστε να δείτε, ως αίρεση. Εμείς που είμαστε Ορθόδοξοι έχουμε πολύ μεγαλύτερες αντιστάσεις σε αυτές τις ιδέες από το χριστιανικό κόσμο στο σύνολό του. Mm-hmm. Αν το πείτε αυτό στην Αμερική, θα έχουν άλλη θεώρηση. Επίσης, αυτό μπορεί να μας φαίνεται περίεργο, αλλά όταν έρθει κάποιος τη στιγμή που η ανθρωπότητα θα έχει γονατίσει από όλη αυτή την τρομερή κρίση και από τον πόλεμο και μπορέσει να δώσει έτοιμες λύσεις και ταυτόχρονα έχει χαρίσματα μεγάλα με τη βοήθεια της τεχνολογίας, με τη βοήθεια του κάθε σπόνσορα που θα μπορέσει να το προωθήσει, με τα σύγχρονα μέσα που είναι απίστευτα προωθητικά για το οτιδήποτε, καταλαβαίνετε ότι θα πλανέψει, θα μπορέσει θα να πλανήσει, ναι, θα πλανήσει και πολύ περισσότερο θα πλανήσει τη νεότερη γενιά, η οποία δεν έχει και γνώση. Πατέρα Δαβίδ, έχουμε αλλάξει. Εγώ βλέπω στην εκκλησία στην οποία είμαι, έρχονται μέσα τα παιδιά, παιδιά χριστιανών, λοιπόν, που οι γονείς τους πολλές φορές έχουν και πνευματική ζωή και συχνή κτλ. Και κάνω το σταυρό μου και λέω ευτυχώς που προλάβαμε και μεγαλώσαμε. Ξέρετε τι θα πει αυτό? Αφού βλέπω ότι μεγαλώνουν με πρότυπα αγριότητας απίθανα. Ο καλύτερος από τους ήρωες που έχουν μέσα στα ηλεκτρονικά παιχνίδια είναι χειρότερος από τον διάβολο. Το βλέπω αυτό που λέω. Λοιπόν, απάνω σε αυτό και τα τραγούδια και η μουσική και οι κινηματογραφικές ταινίες, πολλά πράγματα είναι γεμάτα βία. Μπράβο. Αυτό νομίζετε εσείς ότι γίνεται τυχαία ή ότι γίνεται μόνο για λόγους κέρδους? Οπωσδήποτε όχι. Σας γιατί ακούω προσεκτικά. Δεν γίνεται για λόγους κέρδους μόνο. Γίνεται γιατί όταν ασκείται τόσο πολύ βία, η βία γίνεται οικία. Και έτσι οι άνθρωποι μαθαίνουν να εκδικούνται, να νοιάζονται μόνο ο καθένας για τον εαυτό του και κανείς για τον άλλον. Και ο καθένας γίνεται μονάδα και είναι και πιο εύκολα χειραγωγήσιμη. Πατέρα Δαβίδ, άρα θα είναι κάποιος ο οποίος θα μαγέψει, κάποιος ο οποίος θα χειραγωγήσει, αφού έχει ενσπείρει ήδη τον φόβο αυτή η συνωμοταξία ανθρώπων που προφανώς τον προωθούν. Άλλο θα κυβερνήσει για 3,5 χρόνια, αυτά μας λένε οι γραφές. Έχουμε καθόλου για την μητέρα του ή είναι, για το περιβάλλον του? Τώρα εγώ δεν θέλω να επισέλθω σε τέτοιες λεπτομέρειες για τη μητέρα του ή για το περιβάλλον του, αλλά θέλω να σας πω κυρίως ότι θα είναι ο εκλεκτός αυτών που θα έχουν εξουσία στον κόσμο, αφανή εξουσία, και θα μπορέσουν να του την δώσουν και να τον αναδείξουν στην παγκόσμια θέση. Σήμερα ξέρουμε πώς θα γίνει αυτό. Πώς θα γίνει? Θα γίνει μέσω του συστήματος ιδιωτικοποιήσεως του κόσμου ολόκληρου.
Γιατί σας είπα, είναι πολύ λίγα χέρια. Βλέπουμε ότι οι πολυεθνικές έρχονται και συγχωνεύουν τα πάντα. Mm-hmm. Και οι τράπεζες επίσης συγχωνεύονται. Mm-hmm. Οι μικρές τράπεζες θα φαγωθούν σαν το μικρό ψάρι που τρώγεται από το μεγάλο. Το ίδιο συμβαίνει και με τα μεγάλα. Τα μεγάλα ψάρια, είναι, τα μεγάλα ψάρια mm-hmm. είναι πολύ λίγα. Mm-hmm. Και να σας πω και ένα μυστικό το οποίο μπορεί να μην αρέσει. Εγώ δεν είμαι καθόλου ρατσιστής, αγαπώ ιδιαζόντως τον εβραϊκό λαό, αλλά είναι Εβραίοι. Αυτοί οι κάποιοι που υποτίθεται ότι... Δεν ξέρουμε δηλαδή ότι οι δανειστές στον κόσμο έχουν εβραϊκή καταγωγή. Κατά απίστευτη πλειοψηφία. Συμολογούνται για κάποιες οικογένειες. Κάποιες οικογένειες οι οποίες έχουν δουλέψει τη δουλειά εδώ και πάρα πολύ καιρό. Θα έλεγα αιώνες. Ας πω δεκαετίες για να μην πω αιώνες, πάντως σίγουρα μέσα κατά τη διάρκεια όλου του 20ου αιώνα. Έχουμε φτάσει αυτή τη στιγμή στην εποχή, κυρία Ελίτα, στην εποχή που οι οίκοι αξιολόγησης αξιολογούν την οικονομία ολόκληρων χωρών. Mm-hmm. Και κανείς δεν εξηγεί, και εδώ εγώ λυπάμαι και για το ρόλο της δημοσιογραφίας, λυπάμαι που το λέω, αλλά νομίζω ότι ένας δημοσιογράφος θα έπρεπε να λέει την αλήθεια και να αποκαλύπτει τέτοια τόσο σοβαρά θέματα. Δεν είναι δυνατόν να έρχεται ο οίκος αξιολόγησης, ο οποίος είναι τι, μια ιδιωτική εταιρεία. Ο κύριος Moody's από τη Νέα Υόρκη, ή ο κύριος Standard & Poor's, ή ο κύριος Fitch, έρχεται και λέει ότι εγώ αξιολογώ ότι τα ομόλογα της Ισπανίας, για παράδειγμα, είναι για τα σκουπίδια. Δηλαδή 70 εκατομμύρια άνθρωποι έχουν ξαφνικά σκουπίδια στα πορτοφόλια τους. Υπάρχουν κριτήρια τα οποία αποτρέπονται οι οικονομολόγοι διεθνώς. Για πείτε μου εσείς τώρα, εκείνος, αυτή η αξιολόγηση υπόκειται σε κανέναν έλεγχο? Είμαι σίγουρη ότι θα υπάρχουν απαντήσεις. Δεν είμαι εγώ σε θέση να δώσω αυτές τις απαντήσεις, γιατί δεν έχω λοιπόν, ιδέα από οικονομικά. Εγώ σας πληροφορώ ότι έχει πολύ ενδιαφέρον να το ψάξετε. Ναι. Και θα δείτε πράγματα τα οποία δεν θα τα πιστεύετε. Και θα ψάξατε δείτε... εσείς τα καραδάκια. Εγώ το έψαξα τόσο πολύ. Εγώ το έψαξα τόσο πολύ που σοκαρίστηκα. Παρακαλώ. Και είπα ότι δεν είναι δυνατόν να έχουν τη δύναμη να κάνουν τέτοια πράγματα και να νομίζουμε ότι ζούμε σε δημοκρατία. Για παράδειγμα, δώστε μας ένα παράδειγμα από όσο σημείο που το έχετε ψάξει. Λοιπόν, κοιτάξτε, σήμερα έχουν φτάσει στο σημείο να μπορούν να αξιολογούν, σας λέω. Αξιολογούν και αυτό σημαίνει ότι σου λέει ότι το πορτοφόλι σου έχει τόση αξία. Και κανένας μα κανένας δεν έχει τη δυνατότητα να το σταματήσει. Ακόμα και όταν βγαίνουν οι πρόεδροι των χωρών, όπως και ο ίδιος ο Ομπάμα. Γιατί ξέρετε, αξιολογήθηκε και η Αμερική και πήρε κατώτερο βαθμό από ό,τι έπαιρνε πάντα. Για πρώτη φορά έπεσε και η Αμερική από την άριστη αξιολόγηση. Είναι αυθαίρετα που μετρούν. Οι οικονομολόγοι λένε ότι είναι αυθαίρετα. Άρα έχετε μιλήσει εσείς με οικονομολόγους και μας μεταφέρετε. Τα γράφουν και στα βιβλία τους. Μπορείτε και μέσα στο διαδίκτυο να βρείτε. Και από πολύ σοβαρούς ανθρώπους. Έχουμε την δική σας άποψη. Από πολύ σοβαρούς ανθρώπους οι οποίοι είναι και ανεξάρτητοι και δεν έχουν λόγο να λένε ψέματα. Και μεταξύ τους έχουν την ίδια γνώμη. Σε αυτό το σύστημα. Εγώ είδα και ο Τσάπμαν και ο Κόλμερ, ο δικός μας και ένα σωρό ας πούμε που λένε και συμφωνούν ότι αυτά είναι παιχνίδια φοβερά τα οποία γίνονται εδώ και 100 χρόνια. Αλλά σήμερα έφτασε στο σημείο να γίνει τι που δεν γινόταν στο παρελθόν. Το είπε και ο κύριος Καζάκης πολύ ωραία, κάποια στιγμή που έβλεπα εκεί ένα βίντεο από εκπομπή. Είπε ότι σήμερα φτάσαν οι τράπεζες να έχουν μεγαλύτερη δύναμη από τις χώρες. Δηλαδή, δουλεύουν όλοι οι λαοί του κόσμου και έχουμε ΑΕΠ, ακαθάριστο εθνικό προϊόν, η παραγωγή τους γύρω στα 57, γύρω στα 60 τρισεκατομμύρια δολάρια το χρόνο. Το λέω πιο απλά τον κόσμο. Δουλεύουν όλοι οι λαοί του κόσμου και βγάζουν 60 πορτοκάλια, ας το πούμε, 60 τρισεκατομμύρια δολάρια σε όλη τη γη. Αυτή είναι η παραγωγή ενός χρόνου. Την ίδια στιγμή, οι τράπεζες προς δανεισμό αυτών των λαών έχουν στα μπαγκάζια τους και στα μπάρια τους 1.000 τρισεκατομμύρια. Mm-hmm. Καταλαβαίνετε γιατί αριθμούς μιλάμε. Άρα, για να μην μπερδευόμαστε καθοδόν, σε αυτό που είναι ποιος κυβερνάει τον κόσμο σας. Λοιπόν. Εδώ ρωτάει κανείς ποιος κυβερνάει τον κόσμο. Κυβερνά ο πολιτικός που βλέπεις, ο κύριος Αναστασιάδης, ξέρω εγώ. Όχι, ο δεν κύριος... είναι ο κύριος Αναστασιάδης ούτε ο κύριος Μαλάς, ακόμα πρόκειται να ναι, πέσουν πούμε, σε ψηφοφορία. Ποιος είναι... έχετε εδώ στην Κύπρο, κυβερνούν αυτοί, κυβερνά ο... Ο δικός σας ο Σαμαράς. Ο δικός μας ο Σαμαράς ή ο πριν από αυτόν ή κυβερνά κάποιος άλλος ο οποίος απλώς τους έχει βάλει στη θέση αυτή. Οι έρευνές σας για την συγγραφή αυτού του βιβλίου, που είναι ένα πολύ ωραίο βιβλίο ομολογουμένως, οδηγούν στο γεγονός ότι είναι άλλες οι αιστείες επηρεασμού και εμείς είμαστε απλά κάτι σαν πιονάκια
στην. Δυστυχώς αυτό που λέτε είναι πολύ μεγαλύτερη αλήθεια από όσο μπορεί κανείς να φανταστεί. Είναι κρίμα που το λέω. Εγώ δεν είμαι καθόλου συνωμοσιολόγος, κυρία Ελίτα. Ήθελα να σας πω ότι όμως η αλήθεια και η έρευνα φέρνει στην επιφάνεια ότι οι θεωρίες της συνωμοσίας πολλές φορές, όχι όλες, αλλά πολλές φορές είναι πολύ πιο αληθινές από ό,τι φαντάζεται κανείς. Και η ιστορία γράφτηκε από συνωμοσίες. Πατέρα Δαβίδ, να δώσω και κάποια χαρακτηριστικά αυτού του αντίχριστου. Θέλετε να ολοκληρώσουμε το πορτρέτο του, είναι κάποια άλλα χαρακτηριστικά, γιατί ο λόγος που έχετε εσείς εκδώσει αυτό το βιβλίο είναι για να ενημερώσετε τον κόσμο και να είναι σε εγρήγορση, όπως έχετε πει. Είναι κάποια άλλα στοιχεία που μπορείτε να δώσετε μέσα από τις γραφές και την έρευνα που έχετε κάνει σε αυτά? Υπάρχουν πολλά στοιχεία τα οποία στο βιβλίο αναφέρονται αναλυτικά και έτσι δεν θα μπορέσει κανείς αν τα προσέξει μέσα από τις γραφές και μέσα από τους Αγίους Πατέρες, γιατί υπάρχουν πολλοί πατέρες που μιλούν περί Αντιχρίστου. Και έχουν και επίσης σύμφωνη διδασκαλία μεταξύ τους. Ναι. Θα δούμε τον Άγιο Ιωάννη το Δαμασκηνό, θα δούμε τον Άγιο Θεοδόρο το Στουδίτη, ο Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος, ο Άγιος Εφραίμος Σύρος, ο Άγιος Κοσμάς ο Αιτωλός, πολλοί Άγιοι της πίστης μας. Ο σύγχρονος Γέροντας Παΐσιος. Και ο σύγχρονος ο Γέροντας Παΐσιος. Μιας και αναφέρεσαι στο Γέροντα Παΐσιο, να σας πω εγώ κάτι σχετικό με το χάραγμα, το οποίο το έχω σημειώσει και εδώ, από το χειρόγραφό του, που το έγραψε με το χεράκι του, για να μην μπορεί κανείς να το αμφισβητήσει. Κιόλας, γιατί γραφτήκανε πολλά που αποδίδονται στο Γέροντα Παΐσιο, αλλά καμιά φορά θέλοντας και μη λες, μα να είναι έτσι, να το πει έτσι, μήπως δεν το μεταφέρουν σωστά κτλ. Λοιπόν, λέει, όσον αφορά για το χάραγμα και τα γεγονότα αυτά, τα οποία έβλεπε από τότε ακόμα, έβλεπε δηλαδή την προσπάθεια να ηλεκτρονοποιηθεί η διαδικασία και της συναλλαγής και της ταυτότητας και έγραφε τότε, απορώ. Δεν τους προβληματίζουν όλα αυτά τα γεγονότα? Και αν επιβοηθούν τον Αντίχριστο για το σφράγισμα, πώς παρασύρουν και άλλες ψυχές στην απώλεια? Δυστυχώς και πάλι ορισμένοι γνωστικοί, μέσα συσσαγωγικά, θα φασκιώνουν τα πνευματικά τους τέκνα σαν τα μωρά, δήθεν για να μην στεναχωριούνται. Επομένως, αυτό που λένε, που είναι πολύ διαδομένο μέσα στον εκκλησιαστικό κόσμο, ότι ας μην ασχολούμαστε εμείς με τον Αντίχριστο, να ασχοληθούμε με τον Χριστό. Ναι, αυτό το έχω ακούσει και από θεολόγο και από γέροντα και πολύ. Από ιερείς. Ναι. Εγώ θα σας πω ότι το να ασχοληθούμε με τον Χριστό φυσικά και βεβαίως είναι πρώτιστος σκοπός μας. Αλλά εντός της διδασκαλίας της χριστιανικής είναι και η διδασκαλία περί Αντιχρίστου, και τα περί των εσχάτων και όλα τα σημάδια που η Αγία Γραφή και οι Άγιοι Πατέρες και η παράδοση της πίστης μας μεταφέρουν μέχρι σήμερα. Επομένως δεν μπορεί να πει κανείς ότι δεν θα ασχοληθώ με αυτά, πολύ περισσότερο όταν βλέπεις γύρω σου τα γεγονότα να εφαρμόζουν την εικόνα την προφητική. Πατέρα Δαβίδ, πώς μπορεί κανείς να αντισταθεί, για παράδειγμα, τώρα να μιλήσουμε και λίγο πρακτικά, ας πούμε ότι όλο αυτό είναι ένα σύστημα που τρέχει παγκόσμια. Πώς μπορεί κανείς ιδιωτικά, ατομικά, να αντισταθεί όταν, ένα παράδειγμα, πούμε ότι δεν θα μπορούμε να κάνουμε καμία άλλη συναλλαγή παρά μόνο εάν έχουμε δώσει στο χέρι μας ένα μικρό chip που θα λειτουργεί σαν κάρτα οικονομικών συναλλαγών. Πώς μπορεί κανείς να αντισταθεί σε όλο αυτό το μεγάλο, εάν πιστέψει κανείς στις γραφές, και βεβαίως αξίζει να διαβάσει και το βιβλίο για να δει και τις παραμέτρους. Την απάντηση μας τη λέει πάλι ο Χριστός μέσα από τα Ευαγγέλια και η Αγία Γραφή και σε άλλα σημεία. Εγώ θα θυμηθώ και θα σας πω, το πρώτο που μας λέει είναι εσείς να μην είσαστε σαν τους άλλους, γιατί θα είναι σαν τις ημέρες, λέει, του Νόε, οι ημέρες πριν από τη Δευτέρα Παρουσία. Τι εννοεί? Ο Νόε φώναζε επί 100 χρόνια περίπου, κατά εντολή του Θεού, ότι έρχεται κατακλυσμός, εμπάτε στην Κιβωτό για να σωθείτε. Ο κόσμος δεν τον επίστεψε και τελικά ο ίδιος μόνο και η οικογένειά του μπήκαν και σώθηκαν. Η Εκκλησία μας ανυπαριστά σήμερα, η Κιβωτός μάλλον, είναι προτύπωση της Εκκλησίας. Η Εκκλησία είναι μια πνευματική Κιβωτός. Όταν λέμε Εκκλησία, δεν εννοούμε κανένα ναό, εννοούμε το σύνολο των πιστών, οι οποίοι αγωνίζονται να εφαρμόσουν το θέλημα του Χριστού.
Η Εκκλησία μας λοιπόν σαν σύνολο των πιστών του Χριστού και η ζωή την οποία το Ευαγγέλιο μας δίνει σαν πρότυπο είναι αυτό που μας οδηγεί στη σωτηρία. Τι μας λέει λοιπόν ο Χριστός? Εσείς να μην είσαστε σαν τους υπόλοιπους που θα έχουν άγνοια και σύγχυση. Εσείς να μην χαθείτε μέσα στις μέρημνες και μέσα στις απολαύσεις, αυτές τις υλικές και αποβλακωτικές, επιτρέψτε μου, απολαύσεις, στις οποίες ο κόσμος έχει πνιγεί σήμερα πια και η νεότερη γενιά πολύ περισσότερο. Βλέπεις από το κινητό στο Game Boy, από το Game Boy στον υπολογιστή, από τον υπολογιστή στην τηλεόραση, από την τηλεόραση στο φροντιστήριο και ξανά τα ίδια. Ούτε επικοινωνία, ούτε ενδιαφέρον ανθρώπινο, ούτε αγάπη για τον άλλο, ούτε αξίες τις οποίες κάποιος να τις προβάλλει, ούτε πρότυπα, ούτε ήρωας, ούτε άγιος, ούτε τίποτε πουθενά. Από πού θα μάθει αυτή η καινούργια γενιά κάτι καλό, όταν γκρεμίζονται τα πάντα? Από πού, όταν ο καθένας ενδιαφέρεται μόνο για τις κατώτερες αισθήσεις και τα κατώτερα ένστικτα, από πού θα μπορέσει η ψυχή να πάρει πνευματική γνώση? Πείστε μου εσείς την απάντηση. Μπορεί εσείς λέει, βγείτε λοιπόν, λέει. Ναι. Βγείτε, το λέει και με άλλο τρόπο. Ναι. Βγείτε, λέει, μέσα από τη Βαβυλώνα εσείς. Ναι. Βγείτε για να μην λάβετε από τις πληγές της. Τι εννοεί? Μας εξηγούν και οι Άγιοι. Ο Άγιος Αυγουστίνος συγκεκριμένα λέει, βγείτε από τη Βαβυλώνα, εννοεί, λέει, να μην συμμετέχετε στον αμαρτωλό τρόπο ζωής. Mm-hmm. Τώρα, το τι είναι αμαρτία και το τι δεν είναι, που πάλι σήμερα έχει άγνοια η σημερινή γενιά, θα το βρει μέσα στο Λόγο του Θεού. Ας ανοίξουν την Καινή Διαθήκη, mm-hmm. ας μάθουμε επιτέλους να εκτιμούμε όσα μας δόθηκαν από το Θεό που είναι... Να επιστρέψουμε πίσω σε αυτό που είναι η πίστη μας και ο νόμος της πίστης μας. Ακριβώς. Να μάθουμε τον νόμο της πίστης μας, να αγαπήσουμε τον Χριστό αληθινά, να το εφαρμόσουμε στη ζωή μας και να δούμε πόση χαρά δίνει αυτό και πόση ελπίδα. Πατέρα Δαβίδ, ρωτάει πάρα πολλοί κόσμος που να βρει το βιβλίο σας. Εγώ το ξαναπερνώ στην οθόνη για να το δουν όλοι. Θα το βρει σε όλα τα βιβλιοπωλεία, στα καλά βιβλιοπωλεία, ας μην πούμε σε ποια, στα μεγάλα βιβλιοπωλεία κάθε πόλης. Αλλά θα παρουσιαστεί και αύριο στο Σολώνιο, στο Σολώνιο βιβλιοπωλείο, στις 6 ώρα το απόγευμα και είναι ευπρόσδεκτοι όλοι όσοι θέλουν να παρακολουθήσουν μια πιο εκτενή παρουσίαση των σημείων των καιρών, γιατί εδώ δεν έχουμε και το χρόνο να μπορέσουμε να τα πούμε. Όχι, και όποιος το διαβάσει μπορεί όλα αυτά που έχουμε, στα οποία έχουμε αναφερθεί, να τα βρει και αναλυτικά μέσα, ωραία, ναι, για να μπορέσει να διεισδύσει. Ακριβώς. Και υπάρχουν και αναφορές σε ποιους Αγίους, σε ποιους Αποστόλους γίνεται αναφορά για την έλευση, ναι, και του Αντίχριστου. Και στο δεύτερο του μέρος υπάρχει, ναι, και ένα χρονολόγιο, mm-hmm. Από τις αρχές του 20ου αιώνα μέχρι σήμερα, ναι, που μέσα από τα γεγονότα της ιστορίας του 20ου αιώνα και ως σήμερα, τα πρώτα χρόνια του 21ου αιώνα, μπορεί να αναγνωρίσει κανείς με πολύ μεγάλη ευκολία πια την προσέγγιση μας στο τέλος. Και να μην έχει αμφιβολία ότι ζούμε πραγματικά έσκατα χρόνια, ασχέτως το πόσο κοντά στο τέλος μπορεί να είναι, είναι η εποχή στην οποία έχουν αναφανεί όλα αυτά που όλοι οι αιώνες του παρελθόντος δεν τα είχαν φανερώσει. Κοιτάξτε, ό,τι ζούμε καταστάσεις ανεκδίγητες, νομίζω τον καθένα από εμάς αγγίζει ένα κομματάκι αλήθειας. Ότι σε όλους έχει, ότι ο καθένας έχει διαρωτηθεί σχετικά με τα εμβόλια που είπατε πριν και τους πλαστούς ιούς, ναι, ένα παράδειγμα, ότι οπωσδήποτε πια δεν μπορεί κανένας να πολεμήσει επειδή πιστεύει στην πατρίδα του, στο έθνος του, γιατί υπάρχουν βιολογικά όπλα ή ακόμα και όπλα καραβαζιμιακά που μπορεί να σε τρελάνουν και μόνο με τον ήχο τους, ναι, υπάρχουν υπόνοιες. Ναι. Οπότε είναι καλό να είμαστε ενεγρηγώσει και να ξέρουμε... Και είναι και άλλα πολλά. Είναι το γεγονός ότι η φύση βρίσκεται, ας πούμε, σε απόλυτη κατάρρευση. Και οι επιστήμονες λένε όλοι ότι αυτό δεν θα ανατραπεί. Mm-hmm. Επίσης η ανθρωπότητα αυτή τη στιγμή, σε όλες τις χώρες που θεωρούνται προοδευμένες, είναι σε πορεία αυτοκατάργησης. Mm-hmm. Δεν βλέπετε ότι η Ευρώπη δεν μπορεί να ανανεώσει βιολογικά τον πληθυσμό της? Και ένα στους τρεις από καρκίνο στην Ευρώπη. Ναι. Επίσης mm-hmm. πολύ σημαντικό. Εσείς τα ξέρετε για τον νόμο Ομπάμα και Ρίσος. Όχι, δεν ξέρω. Λοιπόν, ο νόμος αυτός προβλέπει ήδη στην Αμερική, έχει ξεκινήσει από την 1η Ιανουαρίου του 2013, η εμφύτευση μικροτσίπ
θα ολοκληρωθεί μέσα σε 2 χρόνια από ό,τι προβλέπεται mm-hmm. από τον νόμο. Δηλαδή στο τέλος του 2014 πρέπει να έχουν εμφυτευθεί όλοι οι Αμερικανοί πολίτες, να έχουν εμφυτέψει μάλλον μικροτσίπ στο χέρι τους, όλοι οι Αμερικανοί πολίτες όσοι θέλουν να έχουν ιατρική περίθαλψη. Αυτό είναι πολύ επικίνδυνο γιατί μπορεί να υπάρχει ναι. και ιός. Μέσα και ξέρετε ότι δεν συζητιούνται και όλα αυτά. Δηλαδή τα βρίσκεις στις εφημερίδες τα ψηλά ναι. και λες αυτή η αδιαφορία και η παραπλάνηση είναι απίθανη. Έχετε δίκιο. Εφόσον αυτό ισχύει, έχετε απόλυτο δίκιο. Και επαληθεύει το γεγονός, αυτή η παραπλάνηση επαληθεύει το γεγονός ότι ο Αντίχριστος θα κυβερνήσει, όπως μας λέει η Αγία Γραφή, ο Απόστολος Παύλος, διαμέσου τεράτων ψεύδους. Με τέρατα ψεύδους. Φοβερές απάτες δηλαδή. Λοιπόν, φτάσαμε στο τέλος αυτής της μικρής φιλοξενίας. Να σας ευχαριστήσω ευχαριστούμε πολύ. Πολύ εμείς που ήσασταν εδώ. Επαναλαμβάνουμε ότι αύριο στο Σολόνιο στις 6 ώρα τα βιβλία μπορεί κανείς να τα βρει σε βιβλιοπολία εδώ στον τόπο μας, στα μεγάλα βιβλιοπολία. Ελλάδα, πού μπορεί να τα βρει κανείς επίσης σε βιβλιοπολία. Υπάρχουν σε επιλεγμένα βιβλιοπολία, θρησκευτικά κυρίως. Λοιπόν, πατέρα Δαβίδ, να είστε καλά. Εμείς συνεχίζουμε και εμείς το ίδιο μαζί με τον Χριστάκη Ευσταθίου, που είναι θεολόγος, και τον Αντώνη Αλεξοπούλο, που είναι εκπρόσωπος ομίλου Ελεύθερη Σκέψη, διδάκτορ κοινωνιολογίας, για να δεχθούμε και τα δικά σας τηλεφωνήματα. Πάμε να δούμε το ρεπορτάζ πρώτα για το βιβλίο «Κόκκινο χαλί για τον Αντίχριστο», διαφημίσεις και ανοίγουμε γραμμές. Ο Αντίχριστος θα είναι ένας κανονικός άνθρωπος. Δεν πρόκειται για ενανθρώπιση του Σατανά, αφού ο διάβολος δεν έχει δυνατότητα σάρκωσης όπως ο Θεός, που έγινε άνθρωπος σαρκούμενος στο πρόσωπο του Ιησούς Χριστού, γράφει ο συγγραφέας του βιβλίου «Κόκκινο χαλί για τον Αντίχριστο». Οι Εβραίοι περιμένουν κάποιο πρόσωπο επιφανή και όχι κάποιο άσημο. Το πρόσωπο αυτό έχουν τη δυνατότητα οι Εβραίοι να το προβάλλουν διεθνώς. Αρκετά τηλεοπτικά δίκτυα, ραδιοφωνικοί σταθμοί, πλαίσιες μασονικές στοές, ο διεθνής σιωνισμός είναι στα χέρια τους. Ο Μεσσίας τους δεν είναι ανάγκη να γεννηθεί στο Ισραήλ, λένε οι Εβραίοι, αρκεί να είναι Εβραίος το γένος. Δηλαδή μπορεί να γεννηθεί στη Γαλλία, στην Αμερική, στην Ελλάδα. Εμείς λέγουν οι Εβραίοι θα τον αναγνωρίσουμε αν κάνει όλα αυτά τα οποία πιστεύουμε και διδάσκουμε. Αρκεί να είναι Εβραίος. Κάτι άλλο που πρέπει να προσέξουμε στα χαρακτηριστικά του Αντίχριστου, τονίζει ο συγγραφέας, είναι αυτό που αναφέρει ο Άγιος Ιωάννης, ο Χρυσόστομος και ο Άγιος Οικουμένιος, οι οποίοι μας λέγουν ότι όπως ο Ιησούς μπήκε μέσα στο ναό του Σολομώντα, έτσι και ο Αντίχριστος θα μπει μέσα στο ναό του Σολομώντα που θα ανεγείρει ξανά ο ίδιος ή τα όργανα του. Ο Αντίχριστος, αφού στερεωθεί στην εξουσία και είναι σίγουρος δι' αυτή, τότε μέσα από το ναό του Σολομώντα θα αυτοκυριαρχηθεί ως Θεός. Ας μην ξεχνούμε ότι ο Αντίχριστος μέσα του έχει ολόκληρο τον διάβολο. Έχει μέσα του τον νεοσφόρο. Ο νεοσφόρος άλλωστε τι ήθελε πάντοτε να κάνει? Να πάρει τη θέση του Θεού και να εθρονιστεί ως Θεός στη θέση του Θεού. Δι' αυτό και ξέπεσε γενόμενος από άγγελος διάβολος. Αυτό που έγινε στην υπεραγία Θεοτόκο, όπως διδάσκουν οι Αγίοι μας, είναι υπέρ την φύση. Αλλά οι Εβραίοι δεν το αποδέχονται. Δι' αυτό και θεωρούν εξάλλου ότι η Θεοτόκος Μαρία ήταν παντρεμένη μετά του Ιωσήφ και έτσι γεννήθη ο Ιησούς. Άρα η μητέρα του Αντίχριστου θα είναι κατά το δυνατόν όμορφη και θα προβληθεί και αυτή ως γενή με αρετές, ως ελεήμων και φιλέσπλαχνος. Ενώ οι Αγίοι μας τονίζουν ότι η μητέρα του θα είναι μυαρά γυνή. Θα πρέπει λοιπόν να αναζητήσουμε πια υψηλόβαθμη γυναίκα, όμορφη κατά το δυνατόν, την προβάλλουν τα μέσα μαζικής ενημέρωσης με αρετές, ελεήμων και φιλάνθρωποι. Σίγουρα η γυναίκα αυτή δεν θα είναι η γυναίκα της διπλανής μας πόρτας, αλλά θα είναι από μεγάλο τζάκι. Πρέπει να οδηγηθεί η ανθρωπότητα, όπως λένε οι προφητείες και οι Άγιοι Πατέρες, πρώτα σε μεγάλη πείνα, θλίψη, για ουδέποτε γέγονε, για να παρουσιαστεί ο ψευδομεσσίας που οι τηλεοράσεις θα τον παρουσιάσουν ως σωτήρα της ανθρωπότητας. Καλωσορίσουμε τον Χριστάκη Ευσταθίου, συνεργάτη και θεολόγο. Ευχαριστώ. Να καλωσορίσουμε και τον κύριο Αντώνη Αλεξόπουλο, εκπρόσωπο ομίλου της Ελεύθερης Σκέψης και διδάκτορ κοινωνιολογίας. Θα πάμε να ανοίξουμε τις γραμμές μας. Στο μεταξύ θα μιλήσουμε περισσότερο για το κόκκινο χαλί για τον Αντίχριστο και τι μας έχει πει ο πατέρας Δαβίδ, ο συγγραφέας. Να ακούσουμε τον κύριο Κώστα. Κύριε Κώστα μου, εσείς μιλάτε. Ναι, γεια σας. Γεια σας. Κύριε Λίτα.
Παρακαλώ. Συγχαρητήρια για την εκπομπή σας. Σας ευχαριστούμε κύριε. Χαιρετώ και τον πατέρα Δαβί. Ο πατέρας Δαβί δεν πρέπει να φύγει. Έφυγε. Το λοιπόν, χαίρομαι γιατί ο πατέρα Δαβί, παρά τον νεαρό της ηλικίας του, είναι ένας αληθινά πνευματικός άνθρωπος. Mm-hmm. Και ό,τι λέει για τον Αντίχριστό συμφωνώ απόλυτα μαζί του. Mm-hmm. Εκείνο που δεν συμφωνώ είναι ότι που λέει ότι θα έρθει και η Δευτέρα Παρουσία μαζί με τον Αντίχριστο. Mm-hmm. Αυτό είναι λάθος. Ένας που διάβασε την Αποκάλυψη του Αγίου Ιωάννη του Θεολόγου προσεκτικά, mm-hmm. θα δει ότι θα γίνουν συνταρακτικά γεγονότα. Θα έρθει ο Αντίχριστος, θα μπει κάτι στη γη 1000 χρόνια ειρήνης, mm-hmm. και μετά θα γίνει η Τέρα Παρουσία. Mm-hmm. Μεταξύ, έχω γράψει και εγώ έναν ωραιότατο βιβλίο, γιατί πρόκειται να γίνει τα επόμενα χρόνια μέχρι τη συντελεία του κόσμου, mm-hmm. και λέγεται η Αποκάλυψη του Ιωάννη του Θεολόγου, τι με έλεγαινε σε τα επόμενα λίγα χρόνια. Και θα το εκτιμήσω να με φέρετε στην εκπομπή σας για να μάθει ο κόσμος τι πρόκειται να γίνει. Έχετε γράφω ανάλυση δηλαδή. Ναι, γράφω στο βιβλίο αυτό, mm-hmm. και πότε θα ελευθερωθεί η Κύπρος και πώς θα ελευθερωθεί η Κύπρος, mm-hmm. και τι πόλεμοι θα γίνουν, mm-hmm. και τα πάντα. Για αυτό το βιβλίο, ναι. Αυτό το βιβλίο το έγραψα το 1983. Μάλιστα. Και δεν το έκδοσα γιατί τότε όταν το έγραψα, mm-hmm. ήταν μετά τα μεσάνυχτα, 6 Αυγούστου 1983. Mm-hmm. Και όταν το έγραψα, τέλειωσα, πήγα και γνώρισα μπροστά από μια εικόνα της Παναγίας και της είπα: «Σε ευχαριστώ Παναγία μου που με βοήθησε να τελειώσω το βιβλίο αυτό. Σε παρακαλώ τώρα βοήθησε με να το εκδώσω». Είδα τότε ένα φως να έρχεται από πάνω μου και φοβήθηκα πολύ. Πήγα να σηκώσω το κεφάλι μου προς τα πάνω για να δω τι ήταν αυτό το φως και δεν μπορούσα. Γιατί αυτή η ιερότη δύναμη που βρισκόταν από πάνω μου δεν με άφηνε να υψώσω το κεφάλι μου προς τα πάνω. Και καθώς απορούσα γι' αυτό, ένιωσα ότι αυτή η ιερότη δύναμη μπήκε μέσα μου, εχμαλώθησε το μυαλό μου και μου είπε: «Μη φοβάσαι γέ μου. Εγώ που σου μιλώ τώρα είμαι ο Ιωάννης ο Θεολόγος που έγραψα το βιβλίο αυτό. Mm-hmm. Και εσύ είσαι ο πρώτος άνθρωπος επί της γης που το ερμήνευσε σωστά εκτός από δύο μόνο περιπτώσεις και που αυτές είναι άνευ μεγάλης σημασίας». Όμως δεν θέλω να εκδώσεις το βιβλίο αυτό, ναι. γιατί δεν έφτασε ακόμα καιρός. Και ήρθε ο Άγιος Ιωάννης ο Θεολόγος 15 Αυγούστου 2011, πήγαινε να το γράψω, το έγραψα και το κυκλοφόρησα 21 Νοεμβρίου πριν μερικούς μήνες. Ευχαριστούμε κύριε Κώσταφο. Ναι, και εγώ σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Εμείς. Ναι, λοιπόν, θα παρακαλέσω την παραγωγή με το που λέμε ευχαριστώ να κλείνουμε για να προχωρήσουμε και παρακάτω. Είναι ο κύριος Ανδρέας που περιμένει τώρα να μας μιλήσει. Κύριε Ανδρέα. Ναι, καλησπέρα. Σας ακούμε κύριε Ανδρέα. Καταγράφω τις ερωτήσεις και παρακαλώ. Ναι. Ναι. Θα ήθελα να ρωτήσω το θεολόγο μας, τον κοινωνιολόγο μας. Όχι, ο πατέρας Δαβίδ έχει φύγει ο συγγραφέας μας. Ρωτήστε αυτό που θέλετε και θα απαντήσει. Είναι ο θεολόγος ο κύριος Ευσταθίου, γνωρίζει τα πάντα. Ναι. Είναι σχετικά με το χάραγμα του Αντιχρίστου. Το χάραγμα. Μάλιστα. Αν είναι εν καιρό Αντιχρίστου ή άρχισε τώρα. Σας ευχαριστώ πολύ. Λοιπόν, πάμε στον κύριο Ντίνο. Κύριε Ντίνο. Παρακαλώ. Χαμηλώστε την ένταση της τηλεόρασής σας και ακούστε με μόνο από το τηλέφωνο. Σας ευχαριστώ για το πρόγραμμα. Εντάξει, έκλεισα την τηλεόραση. Λοιπόν, ήθελα να δώσω τα θερμά μου συγχαρητήρια στον πατέρα Δαβίδ, αλλά δυστυχώς έχει φύγει. Το ερώτημά μου τώρα, έχει ένα θέμα για ιδιωτικοποιήσεις. Mm-hmm. Αυτόν παράδειγμα έχουμε τη Ρουμανία, η οποία ήταν το μεγαλύτερο θησαυρός του κόσμου και τον εκουδίσαν και εκτρόχευσε τον κόσμο. Mm-hmm. Ευχαριστώ πολύ. Εμείς κύριε Ντίνο μου, τον κύριο Αντώνη τώρα. Παρακαλώ. Γεια σας. Λοιπόν, θα ήθελα να σταθώ στο θέμα όσον αφορά το χάραγμα του Αντιχρίστου. Αν αυτά που έλεγε προηγουμένως ο κύριος, ο πατέρ Δαβίδ,
για τον κόσμο να πούμε ότι πρέπει να δέχει τις Βαβυλώνας, αν πρέπει ο κόσμος να αποφύγει εκτός από τις πόλεις. Και δεύτερον, λέμε και κάποιες άλλες προφητείες ότι, που αναφέρονται στον Τρίτο Παγκόσμιο, και ότι λέει, ξεκινούμε τον Ελληνοτουρκικό, ότι τα γεγονότα της πόλης θα προλάβουν τις νέες τακτορίδες. Αν μπορούν οι θεολόγοι να μας απαντήσουν σε αυτό το θέμα, θα σας ευχαριστούσα πάρα πολύ. Εμείς ευχαριστούμε. Λοιπόν, ας αρχίσουμε από τις ερωτήσεις και μετά θα ακούσουμε και τις απόψεις σας. Κύριε Ευσταθίου, θέλετε να αρχίσουμε από την πρώτη ερώτηση, από την τελευταία, να σας επαναλάβω. Όπως βολεύει. Είναι σχετικά με την έλευση, είπε ο κύριος Κώστας, πρώτα απ' όλα του Αντιχρίστου, που θα προηγηθεί μεν, αλλά όχι αμέσως μετά θα έρθει ο Χριστός και η δεύτερα παρουσία, αλλά μετά από έλευση χιλίων χρόνων, ειρηνικών χρόνων. Αυτά αναφέρουν οι γραφές όντως. Ελίτα, η αποκάλυψη του Ιωάννου, στην οποία καταφεύγουμε, είναι ένα βιβλίο το οποίο έχει, θα έλεγα, και μια ιδιαίτερη έγκλη, έχει και μια φιλολογική αξία, έχει μια πλοκή, ένα παράμυλο κάλλος, θα έλεγα, μέσα από το οποίο ο άνθρωπος μπορεί να αποκομίσει μεγάλα μηνύματα πνευματικά, αν το αντικρίσει όμως την ορθή του διάσταση. Για να κατανοήσουμε, καταρχήν να πω κάτι έτσι το οποίο με εκφράζει απόλυτα, το οποίο εξέφρασε, αν δεν απατώ, με ο Παναγιώτης Μπρατσιώτης, ο οποίος ασχολήθηκε με το βιβλίο της Αποκάλυψης, είναι το πλέον ερμηνευμένο βιβλίο παγκοσμίως, αλλά και τόσο παρερμηνευμένο. Εσύ όμως μέσα ο πατέρας Δαβίδ και Αποστόλους, έχει και άλλους που πατούν απάνω στο γεγονός ότι θα γίνει η έλευση. Αυτό όμως, Ελίδα, είναι το πιο εύκολο, δηλαδή να πατάς κάπου. Το θέμα είναι να το βλέπεις τη συνάφεια του, και είναι εδώ που θα πρέπει να το αντικρίσουμε μέσα στο πλαίσιο της διδασκαλίας της Ορθόδοξης Εκκλησίας μας, δηλαδή στο πλαίσιο της σωτηρίας του ανθρώπου και στη συνάφεια του. Και θα πρέπει να πάμε και στον καιρό που γράφτηκε η Αποκάλυψη, να δούμε κάτω από ποιες συνθήκες γράφτηκε αυτό το βιβλίο. Γιατί χρησιμοποιεί τόσες εικόνες, τόσα σύμβολα, θέλει να σκιάσει κάτι? Αντίθετα, αυτά τα σύμβολα και αυτές οι εικόνες υποδηλώνουν, θα έλεγα, ακόμα περισσότερο, καθαρότερο λόγο από όσο αν μιλούσαμε κατευθείαν και λέγαμε κάποια πράγματα. Αυτό όμως που θέλω, έτσι για να μην πολυλογήσω, να στείλω ως μήνυμα ή και ως απάντηση σε αυτό που ρωτάς, είναι ότι όσοι επιχείρησαν να εξηγήσουν κατά γράμμα αυτό το βιβλίο και να στηριχθούν σε κάποια σύμβολα και σε κάποιες εικόνες, πιστεύω ότι κάπου οδηγήθηκαν σε συμπεράσματα εντελώς λαθασμένα, διότι σαφώς η Εκκλησία μας μας διδάσκει περισσότερο στο να βιώνουμε την παρουσία του Χριστού παρά την παρουσία του Αντιχρίστου. Σχετικά και με το χάραγμα, εγώ οφείλω να θέσω τις ερωτήσεις. Ναι, σωστό. Σχετικά με το χάραγμα και σχετικά με την ταυτοποίηση της ιδιωτικοποίησης και της Βαβυλώνας με τις τρέχουσες συνθήκες. Βέβαια, είναι έννοιες που μπορεί να τις μεταφέρεις σε κάθε εποχή. Για παράδειγμα, να σου πω κάτι έτσι εμπειρικά που το έζησα. Από μικρό, διαβάζοντας την Αποκάλυψη του Ιωάννου, μου άρεσε ιδιαίτερα. Και κάθε μέρα που το διάβαζα, νόμιζα ότι ήμουν στην εποχή εκείνη και ότι μιλούσε για τη μέρα εκείνη, και ειλικρινά έτσι ξετυλίγονταν τόσο ζωντανά τα γεγονότα και εικόνες που νόμιζα ότι ήταν σε πλήρη εφαρμογή. Όμως θα πρέπει να είμαστε προσεκτικοί, διότι μετά, όταν τέλος πάντων, διαβάζοντας και πατέρες της Εκκλησίας, είδα ότι η Αποκάλυψη δεν είναι το βιβλίο στο οποίο πρέπει να καταφεύγει ο άνθρωπος για να τρομοκρατείται, αλλά για να γαληνεύει. Ακριβώς ένιωσα ότι πίσω από το γράμμα αυτού του βιβλίου και το πνεύμα, θα έλεγα, ακριβώς υποδηλώνεται η κυριαρχία του Χριστού ως αγάπη και ελευθερία του ανθρώπου. Ωραία. Επομένως, δεν πάει από το να μας σαβάζω, λέει ο πατέρας Δαβίδ, μικροτσίπ στην Αμερική άρχισαν και βάζουν στους ανθρώπους μικροτσίπ για να περνούν όλους τους τις ιατρικές συναλλαγές. Είναι μια μορφή, αν μου επιτρέπετε, και κλείνω για να δώσω το λόγο στο. Θα δώσω εξίσου τον ίδιο. Ναι. Είναι οι διάφορες μορφές ανελευθερίας τις οποίες βιώνει ο άνθρωπος σε κάθε εποχή. Τη μια εποχή, για παράδειγμα, στον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο, η ελευθερία του ανθρώπου υποσκαπτόταν με τον συγκεκριμένο τρόπο. Μετά, ας πούμε, σε διάφορες φάσεις, σε διάφορες περιόδους, βλέπουμε ότι η ανθρωπότητα βίωνε κάποιες καταστάσεις που υπέσκαπταν ή που καταστρατηγούσαν την ελευθερία του ανθρώπου. Κύριε Σταθή, για να καταλάβω. Επομένως, ναι. Εσείς δεν
ταυτίζεστε με την άποψη ότι οι γραφές, οι Απόστολοι, η Αγία Γραφή ίδια προλογίζει ή μας δίνει μηνύματα ότι θα γίνει έλευση του Αντίχριστου. Μας λέτε ότι δεν τίθεται αυτό το θέμα. Καταρχήν, ο Αντίχριστος, αν ερμηνεύσουμε την ίδια τη λέξη, είναι αντί του Χριστού, στον βαθμό που ο άνθρωπος. Αντί να βιώνει την παρουσία του Χριστού, βιώνει οτιδήποτε άλλο, αυτό υποδηλώνει μια αντίχριστη κατάσταση. Όχι, όμως αυτό σε καμιά περίπτωση δεν μπορεί να αποκλείσει ότι θα συμβούν διάφορα γεγονότα κλπ. Αλλά αυτό στο οποίο επιμένω είναι ότι δεν μπορεί οποιοδήποτε από εμάς να μπαίνει σε αυτή τη διαδικασία να τα προσδιορίζει ή και αυτό που αναφέρεται για χίλια χρόνια κλπ. Γιατί διαφέρει από αυτούς οι οποίοι ακριβώς μιλούν συγκεκριμένα και προσδιορίζουν χρόνους, γεγονότα, εξελίξεις κλπ. Οι οποίες παραπέμπουν οπουδήποτε αλλού, αλλά εκτός από το πνεύμα της Εκκλησίας. Ωραία, εγώ κρατάω μια ερώτηση, δεν θα μου την απαντήσετε τώρα, γιατί θα δώσω τον χρόνο στον κύριο Αλεξόπουλο. Άρα ακυρώνουμε τις προφητείες. Όχι. Όχι, η προφητεία, να πω έτσι κάτι, να πω κάτι. Η προφητεία έχει εντελώς διαφορετική έννοια στην ζωή της Εκκλησίας από αυτό που μερικοί έτσι αντιλαμβάνονται και θέλουν να προσδιορίζουν ότι είναι η αποκάλυψη γεγονότων. Θα σας πίσω για να εγώ, ξέρω είμαι σίγουρη, αλλά περιμένουν τέσσερις άνθρωποι, θα σας δώσω το λόγο αμέσως μετά. Κύριε Κλήτο, σας ακούμε. Γεια σας. Γεια σας. Συγχαρητήρια καταρχάς για την εκπομπή σας. Σας ευχαριστούμε. Θα ήθελα να εξετάσω και εγώ τις δικές μου απόψεις. Ναι. Εγώ πιστεύω ότι το χάραγμα είναι πολύ κοντά. Πάρα πολύ κοντά. Πιστεύω ως το 14. Να μας το επιβάλλουν να το βάλουμε σύντομα. Γι' αυτό πιστεύω εν τούτη παγκόσμια οικονομική κρίση. Για να χαθούν τα λεφτά, να έρθουν να σε χαράξουν. Και δηλαδή που χρωστείς, ας πούμε, ένα εκατομμύριο να σου πούνε χρωστείς. Σαν από την αρχή, ναι. Δεν σας για κάνει να υποχρεώσουν να το βάλεις, ναι, ας αναγκάσουν. Μάλιστα. Άκυρο. Αυτό. Και το άλλο που θέλω να πω, η έλευση του Αντιχρίστου και ο τρίτος ο παγκόσμιος είναι πάρα πάρα πολύ κοντά. Και πρέπει ο κόσμος να αρχίσει να το καταλαβεί το πράγμα. Γιατί ο άνθρωπος που μένα δεν το καταλαβαίνει αυτή τη στιγμή αυτό που γίνεται και έρχεται να μαθεύρει την ανθρωπότητα, πρέπει να ζει εκτός του πλανήτη. Και να πιστεύει τον κάθε ένα που φκένει μες στην τηλεόραση και λαλεί και λαλεί και πράγματα. Πραγματικότητα μία είναι ότι η αποκάλυψη του Ιωάννη του Θεολόγου βγαίνει κατά γράμμα. Σας ευχαριστούμε πολύ. Εγώ αυτό βλέπω και αυτό θεωρώ σωστό. Είστε καλά, και αυτό κύριε Κλήτο. Να πάρουμε και τον κύριο Μάριο, εμείς ευχαριστούμε πολύ. Παρακαλώ κύριε Μάριε. Ναι, γεια σας. Καλησπέρα. Καλησπέρα σας. Συγχαρητήρια για την εκπομπή σας. Να είστε καλά, σας ακούμε. Απλά είναι να λέω μια ερώτηση για το χάραγμα που λένε ότι είναι μπράιν ένα τσί που μπαίνει μες στο δέρμα, δεν ξέρω εγώ. Αυτό το χάραγμα δηλαδή όταν μπει μέσα στο δέρμα, τι αλλάζει μες στην καρδιά μου ή μες στην ψυχή κάποιου ανθρώπου. Δηλαδή εγώ όταν πιστεύω στον χριστιανισμό ας πούμε ή στο Χριστό, τι θα με επηρεάσει εμένα αν έχω κάτι μέσα στο δέρμα μας, πούμε, τι όλοι θα τα ρωτήσω. Ωραία, θα σας πω. Και στο μεταξύ θα ακούω και τις απόψεις, αλλά θέλω να ακούσω και τις απόψεις του κόσμου. Κυρία Μαρία. Κυρία Μαρία μου, σας ακούμε. Κωνσταντία. Λοιπόν, αρχίσαμε από την Κωνσταντία. Σας είχα γραμμένο εδώ το όνομα τελευταία στη σειρά, αλλά σας ακούμε. Ναι. Εγώ με ταπεινή ψυχή και καρδιά ομολογώ ότι Θεός παντού και πάντοτε και ανάμεσά μας. Εγώ το 2011, πριν το μεσημέρι, 11 ήταν η ώρα, ένιωσα στο χέρι μου, αόρατο χέρι στο δεξί μου, να μου κάνει το σχήμα σταυρό. Και εγώ εκείνη τη στιγμή, όποιος και να ήταν ο άνθρωπος, εκτός και από μένα, θα σε έπιανε ρίγος και αγαλίαση. Ρίγος και αγαλίαση αυτό το πράγμα. Και παρακολουθώ τη ζωή μου, αγαπώ τον κόσμο γενικά, αλλά καταλαβαίνω ότι άνθρωποι που δεν τους πειράζουν, που δεν τους πικραίνουν, που δεν τους τέλος πάντων, και καταλαβαίνω ανθρώπους να με μισούνε. Και πάλι εγώ, για να βρίσκω και εγώ τη γαλήνη μου, προσεύχομαι και για αυτούς, διότι εγώ έχω νιώσει τη δύναμη του Κυρίου από πολύ μικρή.
Πολύ ωραία, κυρία Χριστάλα μου, σας ευχαριστώ. Κυρία Κωνσταντίνα, ναι, σας ευχαριστώ πολύ. Θα ακούσουμε και την κυρία Χριστάλα. Κυρία Χριστάλα, παρακαλώ. Και θα πάρετε και εσείς, κυρία Κωνσταντίνα, το σχόλιο από το θεολόγο μας. Κυρία Χριστάλα, σας ακούμε. Παρακαλώ. Έχει κλείσει η τηλεφωνική μας γραμμή. Παρακαλώ. Γεια σας. Γεια σας. Αλλά πω στην Κύπρο είναι πολύ πίσω ακόμα για το σήμα του Αντιχριστού. Στην Αυστραλία είναι πάρα πολύ προχωρημένη. Στην Αυστραλία είναι πάρα πολύ προχωρημένη για τα τρία εξάρια. Κάθε τίκετ που παίρνεις για το τρένο, για το λεωφορείο, αν είσαι άδειας οδηγήσεως, είναι το σήμα τα τρία εξάρια. Όπου κυκλοφορείς είναι αυτά, θα το εφαρμόσουν. Είναι στο χέρι, είναι αλήθεια, είναι ενημερωμένη η Αυστραλία εδώ και τόσα χρόνια ότι θα το κάνει. Γιατί δεν μιλάνε την αλήθεια και στην Κύπρο να ξέρει ο κόσμος που βαδίζει. Έχω πάρα πολλά χαρτιά που μας ενημερώναν, γιατί τώρα είμαι στην Κύπρο, ότι αυτό θα γίνει και στους ανθρώπους. Είναι μόνο το μάκρυνση που θα πει είναι για να έχουν τα στοιχεία πότε γεννήθηκε, τι χρωστά στην τράπεζα, τι έχεις και δεν χρειάζεται να υπάρχει. Άρα βλέπετε και εσείς κάποια σημεία των καιρών, και αυτό μας λέτε. Ναι, είναι αλήθεια ότι θα γίνουν πολύ γρήγορα αυτά. Σας ευχαριστούμε, κύριε Σάβα. Αλλά θα το βάλω και στο χέρι τώρα. Σας ευχαριστώ πολύ. Θα πάρω και τον κύριο Σάβα. Κύριε Σάβα. Καλησπέρα σας. Ήθελα να κάνω μια τοποθέτηση και εγώ και να κάνω και κάποιες ερωτήσεις. Ναι, βεβαίως. Όσον αφορά στο κείμενο της Αποκάλυψης και στο κείμενο του Δανείου, όπου στο Δανείο αναφέρεται να σφραγίζει τους λόγους της προφητείας τάση. Μείνετε κάπου σταθερά με το τηλέφωνό σας, γιατί ακούγεται, χάνεται ο ήχος. Κύριε Σάβα. Αυτό που λέει στο Δανείο, σφράγιζε τους λόγους της προφητείας τάσης, ενώ στην Αποκάλυψη ο Ιωάννης λέει μη σφραγίσεις τους λόγους της προφητείας τάσης. Να το σχολιάσει αυτό ο λόγος, το ένα. Το δεύτερο, ήθελα να πω στον αγαπητό φίλο και τον κοινωνιολόγο. Κύριος Αλεξόπουλος, Αντώνης Αλεξόπουλος. Τον κύριο Αλεξόπουλο, ότι με σοφιστίες μπορούμε να αποδείξουμε πολλά πράγματα. Αναφέρθηκε στους αρχαίους Έλληνες φιλόσοφους. Αλλά ξέχασε ότι αυτοί οι αρχαίοι Έλληνες φιλόσοφοι πιστεύανε στην Ήβρη. Και το δεύτερο σημείο, το τρίτο μάλλον σημείο που ήθελα να πω, ήταν το ότι εάν υποθέσουμε ότι όλα τα κακά ξεκινάνε από τους Εβραίους, γιατί πολλοί είναι αυτοί που πιστεύουν αυτό το πράγμα, όλα τα κακά ξεκινάνε από τις τράπεζες, τότε γιατί το 28% της ελληνικής ανήκει στην στην Αρχιεπισκοπή. Δηλαδή μετέχει η Εκκλησία στα κεφάλαια των Εβραίων κλπ. Ευχαριστούμε πολύ για την, και για όλες τις τρεις σας ερωτήσεις. Θα αρχίσω από εσάς, κύριε Ευσταθείο. Πρώτα απ' όλα θέλετε να αρχίσετε από το Δανιήλ και από το, η διαφορά μεταξύ του να είναι σφραγισμένο ή είναι... Αυτό με τη σφραγίδα, Ανελίτα, έτσι να το ξεκαθαρίσουμε λίγο περισσότερο. Συνδέεται περισσότερο και με τον αριθμό 666 που περιέχεται στην Αποκάλυψη. Και πρέπει να πούμε ακριβώς είναι και εδώ που μιλήσαμε προηγουμένως για σύμβολα, εικόνες, αριθμούς. Είναι εδώ και το μεγαλείο του κειμένου, αν θέλετε. Γιατί δηλαδή, μας το έδωσαν άμα δεν μπορούμε να το αποσυμβολήσουμε, αποκωδικοποιήσουμε. Πιστεύω, Ελίτα, είναι θέμα, έτσι πλέον πάμε στην βιωματική εμπειρία που λέμε. Όταν κάποιος βιώνει στη ζωή του την παρουσία του Χριστού και βέβαια κάποιος άλλος που δεν τη βιώνει, δεν μπορεί να τον καταλάβει κιόλας. Ακριβώς διαβάζοντας αυτό το κείμενο, πιστεύω ότι μεταγγίζει στον εαυτό του αυτά τα ειρηνικά μηνύματα και όχι τα τρομοκρατικά μηνύματα. Μια υποβοηθητική ερώτηση. Ας πούμε ότι βιώνουμε την παρουσία του Χριστού που μου αρέσει πολύ η τοποθέτηση. Ως αγάπη και ελευθερία. Μου αρέσει πάρα πολύ η τοποθέτηση. Σωστό. Παρ' όλα αυτά βλέπουμε γύρω μας πραγματικά να συμβαίνουν τέρατα. Ακριβώς. Είναι η πάλι
αν θέλετε, η ιστορία μας παραπέμπει σε αυτή την πραγματικότητα. Και το αισιόδοξο μήνυμα ποιο είναι? Παρά τις αντίξωες συνθήκες, παρά τις δοκιμασίες, παρά την παρουσία του κακού, ωστόσο, εκείνο που στο τέλος θριαμβεύει είναι ακριβώς αυτό που ονομάζομαι η αγάπη και η ελευθερία που προσφέρει ο Χριστός στον άνθρωπο. Ωραία. Και είναι και, δεν είναι σε μια ψυχολογική, θα έλεγα, διάσταση, αλλά οντολογική. Διότι στο τέλος της ημέρας τον απελευθερώνει και από τον ίδιο τον θάνατο. Άρα, και βιώνει την ανάσταση. Ακόμα και αν μαθούν να μας βάλουν μικροτσίπ, ακόμα και αν, ξέρω εγώ, μία τράπεζα στο τέλος. Μα γιατί δεν μας τα βάλαν αυτά. Δεν μας τα βάλαν αυτά. Ακόμα και αν πεινούμε, ακόμα και αν βρισκόμαστε σε θέση να δεχόμαστε ελεημοσύνη, εμείς πρέπει να βιώνουμε ακριβώς την χάρη του Χριστού. Τώρα, ας πούμε, άμα κρατώ το κινητό μου, ξέρει ο καθένας και πού βρίσκομαι και τι λέω. Δηλαδή, αυτά είμαστε, αλλά δεν φοβόμαστε αυτά τα σημάδια. Δεν μας τρομοκρατούν με την έννοια να μάν παραδιδόμαστε σε μια κατάσταση. Είναι κακά και σημάδια, κύριε Σταθίου. Αυτά είναι σημάδια ακριβώς των παρενεργειών όταν ο άνθρωπος απομακρύνεται. Η ερώτηση πρέπει να είναι σημάδια. Η ερώτηση θα πρέπει να είναι αν είναι σημάδια, όχι αν είναι καλά ή κακά. Ναι, είναι σημάδια. Ναι, μου επιτρέπετε να ολοκληρώσω. Ακριβώς αυτές όλες οι καταστάσεις τις οποίες βιώνουμε είναι αυτό που είπα και προηγουμένως, οι παρενέργειες της καταφύσης ζωής που καλείται να βιώσει ο άνθρωπος. Και καταφύση, δηλαδή της φυσιολογικής κατάστασης. Ποια είναι η φυσιολογική κατάσταση? Εφόσον δημιουργήθηκε, είναι κτίσμα, άρα η φυσική του θέση είναι να είναι συνδεδεμένος με το δημιουργό, με το άκτιστο. Το Χριστό με το άκτιστο. Οτιδήποτε συμβαίνει που δεν μας αφήνει να είμαστε σε επικοινωνία μαζί με τον Χριστό. Προσδιορίσατε τέλεια τώρα και την έννοια της αμαρτίας. Αυτή είναι η αμαρτία. Μια οντολογική κατάσταση. Δηλαδή είναι από το άρφα, το στερητικό και το μετέχω. Διότι αυτή τη ζωή δεν είναι μια ηθικιστική προσέγγιση. Τηρώ 10 πράξεις, άρα είμαι καλός άνθρωπος. Μα αυτό μας είπε ο πατέρας Δαβί. Μα τηρώ 10 πράξεις και έχω κακή προαίρεση. Είναι σημεία των καιρών, λέει, που μας εμποδίζουν από αυτή την επαφή μαζί. Μα γιατί ο άνθρωπος να εμποδίζεται όταν ακριβώς έχει καλή προαίρεση και έχει καταδυνάστευση. Καλά, ο άνθρωπος βρίσκεται εδώ στη ζωή με ένα προορισμό για να αγωνίζεται. Είναι ο αγώνας, είναι η άσκηση. Κύριε Αλεξάφωνη. Ο Γέροντας Παΐσιος διατύπωσε πολλές προφητείες, τις οποίες τις μαθαίνουμε κυρίως σήμερα μέσα από μαρτυρίες προσκυνητών. Το μόνο γραπτό που υπάρχει από τον ίδιο είναι το χειρόγραφό του, σημεία των καιρών 666, που σύμφωνα με όσα αναφέρονται στην Αποκάλυψη του Ιωάννη, είναι ο αριθμός του Αντίχριστου. Όδε η Σοφία εστίν, ο έχω νουν ψηφισάτο τον αριθμό του θηρίου, αριθμός γάρα ανθρώπου, εστί και ο αριθμός αυτού, χι ξι εσ, δηλαδή 666. Το χειρόγραφο αποτελείται από 8 σελίδες, τις οποίες έχει αριθμίσει ο ίδιος ο γέροντας. Πιο κάτω θα παραθέσουμε κάποια αυτούσια αποσπάσματα από το χειρόγραφο του γέροντα σχετικά με τον Αντίχριστο. Πίσω λοιπόν και από το τέλειο σύστημα κάρτας εξυπηρετήσεως, ασφαλείας, κομπιούτερ, κρύβεται η παγκόσμια δικτατορία, η σκλαβιά του Αντίχριστου. Το παράξενο όμως και πολλοί πνευματικοί άνθρωποι, εκτός που δίνουν δικές τους ερμηνείες, φοβάνται και αυτοί τον κοσμικό φόβο του φακελώματος, ενώ έπρεπε να ανησυχούν πνευματικά και να βοηθήσουν τους χριστιανούς με την καλή ανησυχία και να τους τονώνουν στην πίστη να νιώθουν θεϊκή παρηγοριά. Απορώ, δεν τους προβληματίζουν όλα αυτά τα γεγονότα? Γιατί δεν βάζουν έστω ένα ερωτηματικό για τις ερμηνείες του μυαλού τους? Και αν επιβοηθούν τον Αντίχριστο για το σφράγισμα, πώς παρασύρουν και άλλες ψυχές στην απώλεια? Θα πλανεθούν αυτοί που τα ερμηνεύουν με το μυαλό. Και ενώ τα σημεία φαίνονται ξεκάθαρα, το θηρίο στις βιτσέλες με το 666 έχει σχεδόν κουφίξει όλα τα κράτη στο κομπιούτερ. Η κάρτα, η ταυτότητα, η εισαγωγή του σφραγίσματος. Τι φανερώνουν? Δυστυχώς στο ράδιο μόνο παρακολουθούμε τι καιρό θα έχουμε. Μετά λοιπόν από την κάρτα και την ταυτότητα, το φακέλωμα για να προχωρήσουν πονηρά στο σφράγισμα, θα λένε συνέχεια στην τηλεόραση ότι πήρε κάποιος την κάρτα του Δίνα και του τη σήκωσε τα χρήματα από την τράπεζα. Από την άλλη
μεριά θα διαφημίζουν το τέλειο σύστημα του σφράγισμα στο χέρι ή στο μέτωπο με ακτίνες λέιζερ που δεν θα διακρίνεται εξωτερικά με το 666 το όνομα του Αντίχριστου. Επίσης ο γέροντας γράφει στο χειρόγραφό του. Δυστυχώς και πάλι ορισμένοι γνωστικοί θα φασκιώνται τα πνευματικά τους τέκνα σαν τα μωρά, δίθε για να μην στεναχωριούνται. Δεν πειράζει, αυτό δεν είναι τίποτα, αρκεί εσωτερικά να πιστεύετε. Και ενώ βλέπουμε τον Απόστολο Πέτρο που εξωτερικά αρνήθηκε τον Χριστό και ή το άρνησης, αυτοί αρνούνται το Άγιο Σφράγισμα του Χριστού που τους δόθηκε στο Άγιο Βάπτισμα. Σφραγής δωρεάς Πνεύματος Αγίου. Με το να δέχονται τη σφραγίδα του Αντίχριστου λένε και ότι έχουν μέσα τους τον Χριστό. Παρόλα λοιπόν αυτά που ανέφερα, ακούει κανείς ένα σωρό δυστυχώς ανοησίες του μυαλού από ορισμένους σημερινούς γνωστικούς, ο ένας να λέει «Εγώ θα δεχτώ την ταυτότητα με το 666, θα βάλω και ένα σταυρό» και ο άλλος να λέει «Εγώ θα δεχτώ το σφράγισμα στο κεφάλι με το 666 και θα κάνω και ένα σταυρό στο κεφάλι», γράφει ο γέροντας. Και ένα σωρό όμοιες ανοησίες που νομίζουν ότι θα αγιαστούν με αυτόν τον τρόπο, ενώ αυτά είναι πλάνες. Μόνο αυτά που δέχονται αγιασμό, αυτά μόνον αγιάζονται. Η πέτρα με θαύμα γίνεται ψωμί. Η ακαθαρσία δεν δέχεται αγιασμό. Επομένως ο διάβολος, ο Αντίχριστος, όταν είναι στην ταυτότητά μας ή στο χέρι ή στο κεφάλι μας, με το σύμβολό του δεν αγιάζονται με το να βάλουμε και ένα σταυρό. Έχουμε τη δύναμη του Τιμίου Σταυρού, του Αγίου Συμβόλου, τη Θεία Χάρη του Χριστού, μόνο όταν αρκούμεθα στο Άγιο Σφράγισμα του Βαπτίσματος που απανούμεθα του Σατανά και συντασσόμεθα το Χριστό και δεχόμεθα το Άγιο Σφράγισμα σφραγής δωρεάς Πνεύματος Αγίου, γράφει ο γέροντας Παΐσιος στο χειρόγραφό του. Ακολουθήσαμε τον πατέρα Παΐσιο, τον γέροντα Παΐσιο, να πάρω τις τηλεφωνικές που περιμένουν ώρα. Παρακαλώ, το πρώτο μας τηλέφωνο. Κύριε Αναστάση, σας ακούμε. Μάλιστα, εγώ μιλώ. Βλέπω τα σχόλια λοιπόν για τα προφητείες, γιατί είναι από Άγιους που ενωθήκαν. Γνώστα από κάτι που έτσι νιώθω. Ναι, είναι ωραία η ζωή που περνούμε. Με τα κομπιούτερ μας και αυτά, κάθε μωρό να έχει το στο χέρι του. Αλλά θα έρθει μια στιγμή, πείτε στον κύριο Αλεξανδρούλο, που τα μωρά μας δεν θα μπορούν να λένε ένα ψηλά πόσα είναι, αλλά θέλουν κομπιούτερ. Και θα μας πείτε ακόμα τι άλλο θα έχουν. Αυτά έχω να πω μόνο και ούτε άλλο. Ωραιότατα, εμείς θέλουμε τις απόψεις. Στο επόμενο τηλέφωνο, παρακαλώ. Κύριε Άντρη. Ναι. Σας ακούμε, κύριε Άντρη. Ναι. Ήθελα να ρωτήσω το εξής τον καλεσμένο σας, τον κύριο Αλεξόπουλο. Ναι. Όχι, μην δίνετε σημασία στην τηλεόραση. Έχει επιστροφή ήχου, χαμηλώστε τον ήχο της. Εντάξει. Μιλήστε μας από τηλεφώνου και μετά ακούστε την απάντηση από την τηλεόραση. Εντάξει. Ναι. Ήθελα να ρωτήσω τον καλεσμένο σας, τον κύριο Αλεξόπουλο, όσον αφορά για την αποκάλυψη του Ιωάννη. Πιστεύω κανείς δεν μπορεί να αμφισβητήσει την αποκάλυψη του Ιωάννη. Είναι μια αποκάλυψη η οποία δεν αμφισβητείται. Μιλά για την 666 ως είναι αριθμός ανθρώπου, λέει. Και ο αριθμός αυτού είναι 666. Είναι αριθμός ανθρώπου, λέει. Και στο τέλος της αποκάλυψης λέει, και αν κανείς αφαιρέσει κάτι από τα προφητικά λόγια αυτού του βιβλίου, θα αφαιρέσει και ο Θεός το μερίδιο του από το δέντρο της ζωής και από την Άγια Πόλη. Και ήθελα να κάνω μια ερώτηση στον κύριο Αλεξόπουλο. Είχε αναφερθεί προηγουμένως στο Ισλάμ και στο Κοράνι. Και ήθελα να ξέρω, επειδή και εγώ διαβάζω το Κοράνι, καθώς και την Αγία Γραφή και πολλά άλλα βιβλία, ήθελα να μας πει ο καλεσμένος σας πού στο σημείο, πού στο Κοράνι και στον Αντίχριστο, έλεγε προηγουμένως, διότι υπάρχει και στο Κοράνι ένα Αντίχριστος. Πού λέει για το 666 ότι είναι αριθμός ανθρώπου και το επιβεβαιώνει ότι όντως υπάρχει και γίνεται τώρα το σφράγισμα σε πάρα πολλές χώρες και σε πολλούς ανθρώπους. Σας ευχαριστώ. Ήθελα να μου απαντήσει και ήθελα και ακόμη να σημειώσω το εξής. Είπατε πριν λίγο στο πρόγραμμα σας ότι η Αγία Γραφή δεν δίνεται δωρεάν.
Είπε ο κύριος ο καλεσμένος, ο κύριος Αλεξόπουλος. Εγώ το είπα. Θα ήθελα να σας πληροφορήσω το εξής, ότι στο σχολείο των παιδιών μου και πιστεύω και σε όλα τα σχολεία της Κύπρου, η Αγία Γραφή και η Καινή Διαθήκη δίνεται δωρεάν στα παιδιά. Και αν κάποιος δεν ενδιαφέρεται για το θεόπνευστον αυτό βιβλίο και ενδιαφερθεί στα 50 του και στα 70 του να το ανοίξει, σίγουρα θα πάει να το αγοράσει. Όμως στα βλαστάρια μας, της κοινωνίας μας, δίνεται εξ αρχής ή στα σχολεία. Πολύ ωραία. Αυτά ήθελα να πω και έχω απαντήσει ο καλεσμένος, θα σας ευχαριστώ πολύ. Εμείς σας ευχαριστούμε. Όχι, θα πάρω άλλη μια τηλεφωνική που περιμένει να ακούσω. Κυρία Μαρία, παρακαλώ. Καλησπέρα σας. Καλησπέρα σας. Εγώ παρακαλώ, θα ήθελα να πω ότι δεν πιστεύω, παρότι είμαι πολύ θρησκευτικά από τις τρίτα που σου κόσμημα, ξύλινο και τέτοια, όλο σκύνια στα χέρια μου, δεν πιστεύω πως υπάρχει αντίχριστος. Ο αντίχριστος πιστεύω ότι κυκλοφορεί μεταξύ μας από την ημέρα που βγήκε η ανθρωπότητα. Δηλαδή είναι ο κακός ο γείτονας, ο άπλιστος ο άνθρωπος, ο αχόρταγος. Πάνε τώρα αυτή τη στιγμή να μας κάνουν τσιχλικάδες αυτοί οι δούλοι εμείς, δεν το βλέπετε. Μας έχουν αφαιρέσει τα δουλειά από την τράπεζα να μην έχουμε αποδείξεις τι λογαριασμό έχουμε μέσα. Έχουν ξεχάσει κύριοι ότι λέει φωνή λαού, οργή Θεού. Πρέπει να ξεσηκωθούμε εμείς οι ίδιοι. Ο κακός ο άνθρωπος είναι αντίχριστος και είναι εκατοντάδες χιλιάδες ανά τον κόσμο. Το χέσαν την Ευρώπη όλοι. Γιατί μόνο τη Μεσόγειο, γιατί βράζει το πετρέλαιο και το φυσικό αέριο. Λοιπόν, αυτός είναι ο αντίχριστος. Οι κακοί άνθρωποι που κυκλοφορούν μεταξύ μας. Δεν πρόκειται να κατέβει κανένας αντίχριστος. Να πιστεύουμε στον Χριστό και την Παναγία, γιατί αυτοί πραγματικά υπάρχουν και να κοιτάξουμε να κάνουμε πέρα αυτούς τους κακούς ανθρώπους που μας άφησαν όπου μας άφησανε. Αυτός είναι ο αντίχριστος. Μην περιμένετε ποτέ ότι θα κατέβει ο 6-6 που λένε. Αυτή είναι η γνώμη μου. Μαρία μου, σε ευχαριστούμε πολύ. Να είστε καλά και περιμένω θέλω να ακούσω για αυτό το πράγμα, γιατί δεν πιστεύω. Ευχαριστώ. Λοιπόν, ο χρόνος είναι. Και το λέω έτσι υπεύθυνα. Το μάθημα των θρησκευτικών, επειδή το διδάσκω, είναι τους προσιλητισμούς, είναι τους φανατισμούς και όλα αυτά τα οποία έρχονται μερικοί και... την ελευθερία. Ασφαλώς. Εγώ διδάσκω την ελευθερία του προσώπου. Και ακόμα και αυτή την δική σου σκέψη διαφυλάσσει. Και στον βαθμό, και το λέω έτσι υπεύθυνα, στον βαθμό που ένα μόνο σημείο από την αποκάλυψη του Ιωάννη, όποιος τη διαβάσει έτσι, θα έλεγα χωρίς οποιαδήποτε σύνδρομα, αναδύεται το πιο αισιόδοξο και το πιο γαλήνιο μήνυμα. Είναι όμως άνθρωπος αντίχριστος ή είναι όπως είπε η Μαρία. Είναι και άνθρωπος, είναι και καταστάσεις, γι' αυτό δεν αποφεύγουμε να προσδιορίσουμε επακριβώς. Είναι παγίδα αυτό το πράγμα. Άρα, στον βαθμό που βιώνουμε την παρουσία του Χριστού, ζούμε ακριβώς, αν θέλετε, αυτό που αναιρεί τον αντίχριστο. Ωραία, εμείς παρουσιάσαμε ένα βιβλίο και έγινε ολόκληρη συζήτηση στον καθένα που θέλει να κρίνει. Ας ψάξει περισσότερο. Σας ευχαριστούμε και τους τηλεθεατές μας. Πάμε να κλείσουμε.